από την Οικονομική Επιτροπή μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και ελέγχεται στη συνέχεια από τους εργοτούς λογιστές που δίνουν και το πιστοποιητικό ελέγχο. Ακολούθως, και αφού εγκριθεί ο ισολογισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι ορκωτοί λογιστές συντάσσουν και παραδίδουν στο Δημοτικό Συμβούλιο την αναλυτική έκθεση ελέγχου περί το τέλος του έτους. Εδώ επιτρέψτε μου, μαζί μου είναι για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί δύο εξαίρετοι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο κύριος Θωμάς Γιαννιώτης, ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, η κυρία Κατερίνα Σωτήρχου, η προϊσταμένη του λογιστηρίου και υπεύθυνη του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, και οι δύο, όπως θα δείτε στις καταστάσεις, υπογράφουν τις καταστάσεις από εκ μέρους του Δήμου και οι οποίες στη συνέχεια παίρνουν το πιστοποιητικό από την εταιρεία Sol, εκπρόσωποι της οποίας ο κύριος είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ο κύριος Νίκος Σικάς, τον ξέρετε και από άλλα χρόνια, και ο κύριος Θοδωρής Μπομπολάκης, επίσης είναι γνωστός από άλλα χρόνια. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι θα με βοηθήσουν ενδεχομένως σε κάποια τεχνικού χαρακτήρα θέματα ή ερωτήσεις δικές σας. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος αναφέροντας το γενικότερο πολιτικό περίγραμμα που πρέπει να πω κατά τη γνώμη μου για τον ισολογισμό. Πρώτα απ' όλα, να τονίσω άλλη μια φορά ότι, να υπενθυμίσω στο σώμα, άλλη μια φορά ότι ο ισολογισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εικόνα της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, δηλαδή χρήματα και περιουσία, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή που επιλέγουμε πάντα να είναι η 31η του 12ου μήνα. Δεν είναι σύγκριση εσόδων-εξόδων ο ισολογισμός. Το τονίζω άλλη μια φορά, γιατί αυτή τη δουλειά την κάνει ο απολογισμός. Και επίσης, στο μεν απολογισμό μπορεί να μιλάμε για έσοδα και έξοδα και η διαφορά είναι αυτό που παραμένει στο ταμείο στο τέλος της χρονιά. Αλλά έσοδα-έξοδα που έγιναν πραγματικά μέσα στη κρίση, μέσα στο έτος. Ακόμη και αν προέρχονται από τα βεβαιωθέντα προηγούμενων οικονομικών ετών. Ενώ στον ισολογισμό συμπεριλαμβάνουμε και ποσά που γεννήθηκαν ως υποχρέωση στο τρέχον έτος, είτε εισπράχθηκαν είτε όχι στο συγκεκριμένο έτος. Έτσι λοιπόν, ο μεν απολογισμός της κρίσης του 2020, όπως είδαμε τον Απρίλιο, ο απολογισμός έδειξε θετικό υπόλοιπο, έδειξε πλεόνασμα 518.000 περίπου. Ο ισολογισμός που σήμερα κρατάμε στα χέρια μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και που συζητάμε σήμερα, παρουσιάζει θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή παρουσιάζει πλεόνασμα 254.000. Για την ακρίβεια είναι 254.267 ευρώ και κάτι ψηλά. Ιδιαίτερη σημασία κατά την άποψή μου όμως έχει ότι το προαποσβέσεων πλεόνασμα ήταν 2.726.203 ευρώ. Όλα αυτά αναφέρονται στην πρώτη σελίδα της έκθεσης διαχείρισης, έναντι ποσού ενός 1.065.000 περίπου που ήταν το πλεόνασμα προαποσβέσεων πέρυσι. Γιατί λέω ότι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία? Επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι εκείνο που συζητείται στα δημοσιονομικά συνήθως ως πρωτογενές πλεόνασμα είναι κάτι που πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που θα λέγαμε εμείς, που λέμε εμείς στον υπολογισμό, πλεόνασμα προαποσβέσεων. Τέλος πάντων, αυτό είναι και τεχνική. Όλα αυτά λοιπόν μας επιτρέπουν ότι προκύπτουν αποτελέσματα μιας υγιούς οικονομικής μονάδας, καθώς το πλεόνασμα εις νέο ανέρχεται στα 4.888.111 ευρώ και οι χρηματοοικονομικοί δείχτες, για τους οποίους θα μιλήσω όσο μπορώ εκτενέστερα, λίγο παρακάτω, και οι οποίοι αναφέρονται όλοι στη σελίδα 15 και 16 της έκθεσης διαχείρισης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα σε κάποια αριθμητικά σχόλια, συγκρίνοντας βασικά στοιχεία εσόδων-εξόδων με τα περσινά,
γιατί πάντοτε κάποια οικονομική κατάσταση, είτε λέγεται απολογισμός, είτε οπωσδήποτε ή ισολογισμός ή οτιδήποτε άλλο, είτε προϋπολογισμός, σημασία έχει όταν τα αντίστοιχα μεγέθη συγκρούονται με την προηγούμενη χρονιά. Θα διαβάσω κάποιες μεταβολές που επήλθαν στα έσοδα στη χρονιά αυτή, στη χρήση του 20 σε σχέση με το 19, αλλά και στα έξοδα. Πρώτα απ' όλα, είχαμε συνολική μεταβολή στα έσοδα, είχαμε θετική μεταβολή, είχαμε παραπάνω έσοδα στη χρήση του 20 έναντι της χρήσης του 19 κατά 1.307.628 ευρώ. 1.307.000. Απολογιστικά τα στοιχεία αυτά ήταν 1.315, αλλά είπαμε ο ισολογισμός δεν ταυτίζεται στους αριθμούς απόλυτα με τον απολογισμό. Οι κυριότερες μεταβολές στα έξοδα μας έδωσαν ένα αποτέλεσμα 11.450.000 ευρώ φέτος έναντι 12.720 πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μείωση των εξόδων φέτος κατά 1.271.000. Επιτρέψτε μου, έχει σημασία ποιες ήταν οι κυριότερες μεταβολές αυτές στα έξοδα, ποια ήταν η κυριότερη οικονομία, γιατί όλα αυτά είναι πεσμένα σε σχέση με πέρυσι. Ας πούμε, στις αμοιβές και έξοδα προσωπικού, φέτος είχαμε 9.852.000. Θα τα λέω με ακρίβεια, έτσι, με προσέγγιση. Με ακρίβεια, με προσέγγιση. Είχαμε μια μεταβολή 103.000 λιγότερα από την πέρυσι. Για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φωτισμό οδών, πλατιών, κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. Είχαμε φέτος, δηλαδή το 20, 504.000. Αυτό σημαίνει 157.000 λιγότερο από πέρυσι. Όσον αφορά τη συντήρηση και επισκευή θηρίων ακινήτων του Δήμου, στη χρήση του 20 είχαμε 92.000 περίπου και σε σχέση με πέρυσι έχουμε ελάττωση κατά 305.000. Στη συντήρηση, συγκρατήστε το νούμερο αυτό, στη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, φέτος είχαμε 271.000 έναντι 501.000 πέρυσι. Δηλαδή είχαμε μία μεταβολή, είχαμε μία ελάττωση κατά 230.000. Λοιπές παροχές τρίτων, φωτισμός, καθαριότητα. Έχουμε κάποιες μικρομεταβολές. Σημασία επίσης έχουν δύο νούμερα που θα πω τώρα. Όσον αφορά τις δημόσιες σχέσεις, έξοδα εκθέσεων, προβολής και διαφήμισης ήταν ελαττωμένα φέτος κατά 69.000. Επίσης τα έντυπα, τα διάφορα, τα πάση μορφής έντυπα, εδώ συμπεριλαμβάνεται λίγο και η γραφική ύλη, ήταν ελαττωμένα κατά 56.000 σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, τα έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ελαττωμένα κατά 111.000. Εδώ ήρθε η ώρα να επισημάνω αυτό που λέω κάθε χρόνο, ότι στα συνολικά αυτά έξοδα πάντοτε συμπεριλαμβάνεται και ο σχηματισμός προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους που φέτος, συγκρατήστε πάλι τον αριθμό αν μπορείτε, δεν είναι δύσκολο, είναι 1.020.000 έναντι προβλέψεων της περσινής χρονιάς, κατά προβλέψεων 386.000 πέρυσι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είχαμε 560.000 παραπάνω, όχι, 640.000 περισσότερες προβλέψεις φέτος από ό,τι πέρυσι. Κάτι λέει και αυτό. Το σύνολο λοιπόν των προβλέψεων, και αυτό έχει σημασία, το σύνολο των προβλέψεων μέχρι 31 12 του 20 έχει ανέλθει στα 4.417.000. Αυτό θα το δείτε στη σελίδα 13 της έκθεσης διαχείρισης. Επιτρέψτε μου εδώ να μιλήσω για τις προβλέψεις που έγιναν το 20, όπως αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία κατά την άποψή μας. Στη χρήση λοιπόν του 20 επιβαρύναμε τα αποτελέσματα χρήσης σχηματίζοντας τις εξής προβλέψεις, που στο σύνολό τους
είναι 1.020.000 όπως είπα. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις οφειλετών, 245.000. Προβλέψεις μόνο για το 20, έτσι. Πρόβλεψη που σχηματίστηκε στην παρούσα χρήση βάσει δικαστικών αποφάσεων για κεφάλαιο και δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την επιστολή που μας στέλνει νομική σύμβουλος για το τι απαιτήσεις έχουν εις βάρος του Δήμου κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν το ποσό φέτος ήταν 367.000. Πρόβλεψη που χρηματίστηκε βάσει των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για δαπάνες καταβολής αποζημιώσεων είναι αυτά που φέρνουμε στην Οικονομική Επιτροπή για μικροφθορές και το οποίο δεν έχει και νόημα να μιλήσω ένα ποσό 2.000 και κάτι. Και πρόβλεψη που σχηματίσαμε στην παρουσίαση σχετικά με την υπόθεση της εστίας. Επειδή ρωτήθηκα ιδιαίτερα στην Οικονομική Επιτροπή, απαντώ και με νούμερα πλέον. Η πρόβλεψη λοιπόν για την εστία φέτος ήταν 406.000. Συνολικά οι προβλέψεις για την εστία που έχουμε κάνει όλα τα χρόνια από το 2011 και μετά όταν αποφασίσαμε να προσφύγουμε στα δικαστήρια έχουν ανέλθει στο ύψος, στο ποσό των 2.420.000 περίπου. 2.000.000 προβλέψεις έχουμε κάνει για την εστία. Να επαναλάβω πάλι αυτό που λένε πάντοτε οι ορχοντοί λογιστές, ότι ο Δήμος συντάσσει τον ισολογισμό σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το κλαδικό σχέδιο των Δήμων. Στα καθαρά αποτελέσματα λοιπόν της φετινής χρονιάς έχουν περιληφθεί όλα τα έσοδα, όλα τα έξοδα καθώς και οι προβλέψεις. Αυτό το λένε στην έκθεσή τους και θα το πούν και στην έκθεση που θα συντάξουν οι ορχοντοί λογιστές. Σημασία έχει να δούμε ακόμα κάποιους αριθμούς. Έχουμε σχηματίσει σε κάθε χρήση προβλέψεις για δικαστικές υποθέσεις, ενώ σχηματίζονται και συνολικές προβλέψεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό στις λοιπές προβλέψεις και ανέρχονται στο ποσό των 3.701.000. Όλα αυτά είναι αποδικαστικά. Το σύνολο δε των προβλέψεων θα το βρείτε στην έκθεση διαχείρισης και στο προσάρτημα στη σελίδα 7. Σημειώνουμε. Εκτός από τις προβλέψεις που σχηματίζονται για δικαστικές υποθέσεις, οι σχηματισμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, επισφαλείς, στις 31/12 του 20 έχουν ανέβει στο ποσό, μεγάλο κατ' εμέ, αλλά αυτό είναι, και δείχνει και κάτι, δείχνει και υγεία στα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, στο ποσό των 5.861.000. Ο σχηματισμός τώρα όλων αυτών των προβλέψεων από επισφαλείς απαιτήσεις, όπως καταλαβαίνετε, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο Δήμος απεκδίεται της διεκδίκησης εις βάρος όλων αυτών των οφειλετών. Αντιθέτως, τα διεκδικεί και θα τα διεκδικήσει με οποιοδήποτε τρόπο. Το γεγονός ότι το ποσό είναι τόσο μεγάλο, είναι μεγάλο. Είναι άθροισμα όλων των προηγουμένων ετών. Εδώ επιτρέψτε μου, έχω διαβάσει, μάλλον φαίνεται μέσα στην έκθεση διαχείρισης ότι υπάρχει μία ακόμα πρόβλεψη, 83.275 ευρώ για την ακρίβεια, σε βάρος του Δήμου για τη ζημιά που ενδεχομένως προκύψει από τη μία ανάκτηση της απέτησης από το έλλειμμα των αθλητικών δραστηριοτήτων στην περίοδο 1η-1η του 12 μέχρι 31/7 του 13. Όπως πάντα, είμαστε φιδωλοί, όπως είδατε, όπως θα δείτε, όπως μπορείτε να δείτε εύκολα μελετώντας τους αριθμούς μέσα στον ισολογισμό. Είμαστε φιδωλοί σαν προσβέσεις, πολύ φιδωλοί. Είμαστε πολύ αυστηροί στις προβλέψεις οικονομικών κινδύνων σε βάρος του Δήμου, πολύ αυστηροί, και είμαστε ακριβείς όσο το δυνατόν ακριβέστεροι στις προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις σε βάρος του Δήμου, σε βάρος τρίτου. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσω λίγο για τους δείκτες. Θα σχολιάσω τρεις δείκτες που κατά τη γνώμη μου είναι χαρακτηριστικοί και δείχνουν και περιγράφουν με ενάργεια την εικόνα του Δήμου, την οικονομική εικόνα του Δήμου.
Πρώτα, ο δείκτης γενικής ρευστότητας, ο οποίος ορίζεται σαν το πηλίκο. Κυκλοφορούν ενεργητικό προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συμμεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού. Και υπενθυμίζω άλλη μια φορά στους συναδέλφους ότι το κυκλοφορούν ενεργητικό είναι στοιχεία άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά. Ο δείκτης λοιπόν αυτός είναι 338%, δηλαδή είναι 3,38. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα μετρητά που μπορούσε να έχει άμεσα ο Δήμος είναι σε θέση να ήταν ικανά στη διάρκεια της χρονιάς να υπερκαλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά 3,38 φορές. Δείκτης που και οι ορκωτοί λογιστές θα σας πούν, αλλά και η υπηρεσία θα σας διαβεβαιώσει ότι είναι αρκετά υψηλή. Είναι υψηλότερη από το σύνηθες. Ο δείκτης ταμιακής ρευστότητας, ο οποίος ορίζεται σαν το πηλίκο, διαθέσιμα στην τράπεζα προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης αυτός είναι κάτι λιγότερο από 2, είναι περίπου 2. Είναι 1,95 για την ακρίβεια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, οι υποχρεώσεις δηλαδή σε βάθος μηνών, μπορούσαν να καλυφθούν μόνο από τις τραπεζικές καταθέσεις κατά 2 φορές. Μόνο δηλαδή από τα διαθέσιμα μας στην τράπεζα, τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μας, τις υπερκαλύπταμε 2 φορές. Τέλος, ο τρίτος δείκτης είναι δείκτης οικονομικής διάρθρωσης, όπως τον λένε στα οι λογιστές και στα οικονομικά, και είναι το πηλίκο κεφάλαιο κινήσεως προς το κυκλοφορούν ενεργητικό. Και όταν λέμε κεφάλαιο κινήσεως, είναι η διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικό μείον τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κινήσεως είναι αυτό που λέμε, με άλλα λόγια, είναι τα διαρκή, τα ενεργά κεφάλαια του Δήμου, τα ενεργά. Καλύτερα ταιριάζει ο όρος αυτός. Ο δείκτης λοιπόν αυτός ήταν 70,41%, που σημαίνει ότι το ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικό ήταν ικανό, μάλλον, το ποσοστό του κυκλοφορούντος ενεργητικό ήταν ικανό να υπερκαλύπτεται, μπορούσε να υπερκαλύπτεται μόνο από τα διαρκή κεφάλαια του Δήμου κατά 70%, 70,41%. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέγοντας ότι ο Δήμος πραγματικά είναι από τους λίγους Δήμους, και επιτρέψτε μου εδώ να πω και κάτι άλλο το οποίο είπα. Εάν ανατρέξει κανείς στις ιστοσελίδες των 66 Δήμων της Αττικής, δεν λέω για άλλους, για να δει αναρτημένους απολογισμούς, όχι ισολογισμούς, γιατί ισολογισμοί αυτόν τον καιρό συζητώνται. Αν δείτε λοιπόν, να μην εκπλαγείτε αν διαπιστώσετε ότι το 1 τρίτο των Δήμων έχει αναρτήσει στις ιστοσελίδες απολογισμούς. Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι αυτό. Εμείς έχουμε αναρτημένο υπολογισμό εδώ και πολύ καιρό. Και μιλάω για το 2020, που ξέρετε όλη τη χρονιά υπήρξε. Ο Δήμος λοιπόν έχει πλεόνασμα στα ίδια κεφάλαια. Σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και επισφαλείς απαιτήσεις, ακολουθώντας αυστηρά τις λογιστικές αρχές. Το κάνει αυτό η κυρία Σωτήρχου, το επιβλέπει ο κύριος Γιαννιώτης και το βεβαιώνουν οι ορκωτοί ελεκτές. Εξοφλεί εμπρόθεσμα όλες τις υποχρεώσεις και οι δείκτες ρευστότητας, όπως ανέφερα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Και τέλος, δεν έχει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 2 δάνεια έχουμε, μάλλον το δεύτερο δεν έχει αρχίσει ακόμη. Ένα δάνειο έχουμε όταν αγόρασε ο Δήμος το Φιλίπ και το Σπόρντι 6,5 εκατομμύρια το 2004. Σήμερα έχει απομείνει ανεξόφλητο ποσό 2.577.000. Το δάνειο λήγει στις 31/12 του 2027 με ετήσια δόση τόκων και χρεολυσίων 444.000 περίπου το χρόνο. Επίσης, έχουμε συνάψει άλλο ένα δάνειο για τον ηλεκτροφωτισμό, για τα LED. Αυτό το δάνειο είναι ύψους 1.857.000 ευρώ. Έχει διάρκεια 10 έτη. Η έναρξη αποπληρωμής είναι η 1η
πρώτου του 2022 και η τοκοχρεωλητική δόση, τόκη και χρεολύσια, κατ' έτος θα επιβαρύνουν το Δήμο με 226.516 ευρώ. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας, μάλλον οι συνεργάτες μας και εγώ είμαστε στη διάθεσή σας. Κάτι άλλο, επιτρέψτε μου κάτι άλλο. Μισό λεπτό πριν αρχίσουμε. Θα ήθελα να κάνει ένα σχόλιο και ο Διευθυντής της Οικονομικής Υπηρεσίας και αν το θέλουν και οι ίδιοι και αν το κρίνουν, αλλά και η λογίστρια και η υπεύθυνη του υπογραφικού συστήματος και η προϊσταμένη του λογιστικού τμήματος, η κυρία Σωτήρχου, η οποία συντάσσει και παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια της καταστάσεις, της οικονομικής καταστάσεις. Εάν το επιθυμείτε, όχι, μπορεί να είναι κάτι το οποίο εγώ, παιδιά, δεν λέω. Εγώ το βλέπω λίγο περισσότερο πολιτικά το θέμα, αλλά είναι και μερικά πράγματα που δεν... Ωραία, αν ερωτηθούν κύριε Κούμπα, είναι στη διάθεση λοιπόν των Δημοτικών Συμβούλων για να απαντήσουν. Πρόεδρε, συνάδελφοι, να σας ενημερώσω, παρακαλώ. Συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι έχει προσέλθει ο κύριος Χατσατουριάννη, η κυρία Γαναλοπούλου και η κυρία Κωνσταντινή Γουλιάννα. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι ο Δήμαρχος ασθενεί οίκοθεν. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Εγώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κουτελάκης, τοποθέτηση. Γιώργος Λαρίσης. Ο κύριος Λαρίσης. Ιραϊκή Συσπήρωση, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Κιουλάνης. Ναι. Ο κύριος Κιουλάνης. Είναι ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Ερωτήσεις δεν έχω. Άλλος κύριος ή κυρία. Καρυτινός. Ο κύριος. Καρυτινός. Ο κύριος Καρυτινός, ναι. Κάποιος άλλος. Κλείνει ο κατάλογος των τοποθετήσεων. Το λόγο είναι ο κύριος Κουτελάκης. Ελάτε, κύριε Κουτελάκη. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, μισό λεπτό, ναι. Κυρίγος, το τέλος εγώ. Α, και ο κύριος Κυρίγος. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Κουτελάκης. Κλείνουμε όλοι τα μικρόφωνα και το λόγο έχει ο κύριος Κουτελάκης. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα με προσοχή τον κύριο Κούπα. Και βεβαίως από τη μεριά του προσπάθησε να δώσει μία εικόνα. Μία εικόνα όμως στατική. Μία εικόνα του ισολογισμού που έχουμε μπροστά μας. Πώς να μην έχει παρελθόν οι ισολογισμοί στο Δήμο μας ή τα οικονομικά του δεδομένα στη λειτουργία ή ως να μην έχουν μέλλον. Διότι υπενήχθηκε ότι η τοποθέτησή του, και είμαι πάλι πάρα πολύ προσεκτικός, είναι κυρίως πολιτική και αν θέλανε οι υπηρεσιακοί να μας πούνε κάτι επιπλέον, αλλά θα έλεγα ότι μάλλον πολιτική δεν ήταν η τοποθέτησή του, διότι ουδής κατάλαβε, εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα, πιθανώς να κατάλαβαν άλλοι συνάδελφοι που ξέρουν τα οικονομικά του Δήμου καλύτερα από μένα, ποιος είναι ο ορίζοντας που μας έδωσε. Πώς πάει ο Δήμος οικονομικά. Έχουμε έναν ισολογισμό. Πάμε καλά. Πάμε καλά σε αυτό τον ισολογισμό ή πάμε γενικά καλά. Ή πηγαίναμε καλύτερα και τώρα δεν πάμε τόσο καλά. Ή πηγαίναμε χειρότερα και τώρα πάμε πολύ καλά. Και το μέλλον είναι τούτο ή εκείνο ή το άλλο. Για να καταλάβουμε και εμείς η πτωχή το πνεύμα περί των οικονομικών του Δήμου. Your attention is required. Την θέση του Δήμου. Την καθαρή. Επί τη βάση έστω του ισολογισμού και όχι του ταμιακού απολογισμού. Κοιτάξτε να δείτε ορισμένα στοιχεία. Τι έλεγαν τα οικονομικά στελέχη του Δήμου και εννοώ τα πολιτικά το 2020 στον καιρό της πανδημίας, ότι προσέξτε μην κάνουμε έξοδα γιατί θα έχουμε μειωμένα έσοδα φέτος. Κινδυνεύουμε τα έσοδά μας, θα έχουμε δυσκολίες για τα 20. Θα έχουμε απώλειες εσόδων από τα μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, θα έχουμε περισσότερα έξοδα. Please insert media to continue. Και σήμερα ο κύριος Κούπας
χωρίς να φταίει βεβαίως ο ίδιος, και θα το εξηγήσω γιατί νομίζω ότι δεν φταίει ο ίδιος ή φταίει λιγότερο. Διασώζει έναν ισολογισμό του 20 από την αύξηση των εσόδων. Δηλαδή, ενώ ο ισχυρισμός μέχρι πριν λίγο για το 2020 ήταν ότι θα έχουμε μείωση των εσόδων μας, αποδεικνύεται, και αυτές ήταν οι τοποθετήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο δημοσίως, αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν είχαμε μείωση των εσόδων, αλλά είχαμε αύξηση των εσόδων κατά 5,5%. Πολύ ωραίες προβλέψεις. Και αυτό το 5,5% αύξηση των εσόδων σώζει φέτος τον ισολογισμό. Please insert media to continue. Διότι αυτό που μπόρεσαν να κάνουν, να κάνει, να κάνουν, να κάνετε, μετά από δύο τραγικούς ισολογισμούς του 2018 με έλλειμμα 1,5 εκατομμύριο και του 2019 με έλλειμμα 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή σύνολο 3.122.000 έλλειμμα στους ισολογισμούς του 18 και του 19, σήμερα μας παρουσιάζεται, αντί να σας ταρακουνήσει αυτό το πράγμα, please insert media to continue. Κάτι να διορθώσουμε, κάτι δεν πάει καλά. Συμβαίνει για πρώτη φορά στην εξέλιξη της αποτύπωσης της καθαρής θέσης του Δήμου, να έχουμε υποχώρηση, να έχουμε ελλείμματα τόσο μεγάλα δύο συνεχόμενες χρονιές. Αυτό που καταφέρατε ήταν το φτωχό 1,5. Δηλαδή μειώσατε τα έξοδα κατά 1,5. Δηλαδή τα έξοδα πήγαιναν μια χαρά τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε ελλείμματα. Δεν χρειάστηκε να κάνετε τίποτα. Αντί να κάνετε μια πολιτική περιορισμού, κάτι να κόψετε από τις πολυτελείς σας δαπάνες, αυτό που καταφέρατε να κάνετε ήταν 1,5. Δηλαδή αν φέτος δεν είχατε τα επιπλέον έσοδα του 5,5%, θα ήταν πάλι αρνητικός ο προϋπολογισμός για τρίτη χρονιά. Και θα πει κάποιος, ναι ρε παιδί μου, εντάξει, οι άνθρωποι δεν κάνανε μείωση των εξόδων και ας είχαν 3 εκατομμύρια έλλειμμα τα δύο προηγούμενα χρόνια στο επίπεδο της καθαρής θέσης του Δήμου, των αποτελεσμάτων χρήσεως, να το πω έτσι. Για να δούμε, αλλά φρόντισαν να έχουμε έσοδα. Φρόντισαν, πρόσεξαν και μπράβο τους και έχουν έσοδα. Για να δούμε από πού είναι αυτό το 5,5%. Είναι από μια συστηματική προσπάθεια του Δήμου η ίσπραξης των εσόδων, των οφειλωμένων, των δεν ξέρω τι. Όλα είναι συγκεντρωμένα στις επιχορηγήσεις. Δηλαδή είχατε 5,62% αύξηση διότι πήρατε 1.106.000 για τον COVID. Έναντι μηδέν. Διότι πήρατε 1.039.000 για επιχορηγήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες το 2020 έναντι μόνο 337.000 το 19. Και πήρατε 146.000 από εθνικούς πόρους μέσω τακτικού προϋπολογισμού παραπάνω έναντι μηδέν του 19. Δηλαδή το κράτος ήρθε και όχι η προσπάθειά σας και όχι ο τρόπος με τον οποίο ας πούμε φροντίσατε. Μπορεί και να μην μπορούσατε, δεν λέω εγώ ότι θα έπρεπε, αλλά αυτό το 5,62 έσοδα είναι από αυτά. Είναι από την επιχορήγηση του COVID. Είναι από επιχειρήσεις, είναι ας πούμε από εθνικούς πόρους. Είναι από δαπάνες ας πούμε που προέρχονται εκτός του Δήμου, θέλω να πω, και όχι δαπάνες κόπου και προσπάθειας. Οκ, okay, σταματάμε εκεί. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε μετά από δύο τραγικούς ισολογισμούς του 18 και του 19, σοφά θα πράτατε εάν
αυτό που συνέβη στο Δήμο το 18 και το 19 μετά τον πρώτο ισολογισμό του Δήμου, από τότε που έγινε ο πρώτος ισολογισμός του Δήμου, δεν θυμάμαι πότε, το 2005, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό που συνέβη το 18 και το 19, να σας κάνει σοφότερους, κατά τη γνώμη μου, δεν σας έκανε σοφότερους. Τελειώνω με το εξής. Κύριε Κούπα, θα πρέπει να πείτε στο σώμα, για να μην το αποκρύπτετε, και δεν λέω ότι το κάνετε σκόπιμα, λέω σήμερα είμαι προσεκτικός. Δεν ξέρω μέχρι πόσο, αλλά είμαι προσεκτικός. Δεν θέλω να προκαλέσω κανένα. Το 2009, παίρνω ένα τυχαίο νούμερο, για να μην πάω ακόμα πιο πίσω, τα αποτελέσματα της καθαρής θέσης του Δήμου ήταν 4.446.000. Αυτό που σήμερα είναι 4.868 που μας παρουσιάζατε το 2020, το 2009 ήταν περίπου ίδιο, 4.400 κάτι. Το 2010 ήταν 4.500. Μιλάω για τους ισολογισμούς του Δήμου, τις καθαρές θέσεις. Είναι δίπλα οι λογιστές, οι ορκωτοί μπορούν να το παρακολουθούν. Το 2011 από τα 4,5 εκατομμύρια πήγαμε στα 6.052. Ξέρετε τι ήταν το 11. Έχετε συνείδηση. Η χρονιά της κρίσης. Η χρονιά της μείωσης, της δραματικής μείωσης των πόρων του Δήμου. Όλων των Δήμων. Και εκείνη τη χρονιά της μείωσης, η καθαρή θέση του Δήμου από τα 4.500 πήγε στα 6.052. Και την επόμενη χρονιά πήγε στα 6.044. Και την επόμενη χρονιά της κρίσης ήταν στα 6.140. Και την επόμενη χρονιά της κρίσης, το 14, πήγε στα 6.955. Δηλαδή, μέσα στην κρίση, από το 4,5 πήγαμε στο 7. Και το 2, αυτό παραλάβατε. Παραλάβατε στο τέλος του 14 αποτελέσματα ισολογισμού 6.955, καθαρή θέση του Δήμου. Δεν λέω για λεφτά, λέω για τον ισολογισμό, λέω για καθαρή θέση του Δήμου. Και προς αδράνεια ή και προς τιμήν σας, να πω. Συντομεύεται λίγο, κύριε Κουτελάκη. Σε δύο λεπτά τελείωσα. Και προς τιμή σας ή προς αδράνεια, μέχρι να καταλάβετε τι γίνει στο Δήμο, μέχρι να καταλάβετε, ευτυχώς αργήσατε λίγο να καταλάβετε, όχι εσείς. Και το 2015 πήγατε πολύ καλά και το 6.955 το κάνατε 7.442. Και το 2016 το πήγατε επίσης καλά και το κάνατε 7.753. Και το 2017 και αυτό το πήγατε πολύ καλά και το κάνατε 7.915. Δηλαδή τις τρεις επόμενες χρονιών πήγατε την καθαρή θέση του Δήμου από 6.955 στα 7.915. Και εκεί υπάρχει ένα κρακ. Το 2017 γίνεται ένα κρακ, λες και έγινε σεισμός στο Δήμο. Το 7.915 6.266 το 18, το 6.266 4.660 το 19, και τώρα το σώζουμε με συν 200.000 με 4.868. 40% μείωση των αποτελεσμάτων στον ισολογισμό του Δήμου, των θετικών αποτελεσμάτων, σε τρεις ισολογισμούς. Από το 7.9.15 του 2017 δικού σας έτους, στο 4.868. Μείον 40% σε 3 χρόνια. Και τελειώνω λέγοντας ότι το ίδιο ακριβώς πράγμα που βλέπουμε στην καθαρή θέση του Δήμου, την τραγική μείωσή του άνευ λόγου και αιτίας. Μην πακάς από χρόν λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Πέστε ένα λόγο. Γιατί το μειώσαμε την καθαρή οικονομική θέση, γιατί τη μειώσαμε κατά 40% τα 3 τελευταία χρόνια. Τι συνέβη? Δεν μειώθηκε κατά 10, 15. Δεν έγινε κάτι φοβερό. Γιατί 40% μείον? Και τα ίδια αυτά έτη, 17-21, το 8,5 εκατομμύρια που σας παραδώσαμε το πήγατε πολύ ωραία στα 11,5 το 17.
Τώρα μιλάω για λεφτά πια. Τα διαθέσιμα του Δήμου, το ατομιακό υπόλοιπο. Και το πήγατε από τα 11,5 εκατομμύρια το 2017 στα περίπου 7,5 τώρα με τις έκτακτες. Δηλαδή αντίστοιχη μείωση και των διαθεσίμων του Δήμου, παράλληλα βέβαια με την κατακρύμνηση των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού. Αυτά, και τελείωνω με αυτό το σχόλιο τουλάχιστον τώρα, χρειάζονται μια εξήγηση. Δηλαδή να πει κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί πάμε, υποχωρούμε στα διαθέσιμα και υποχωρούμε στην καθαρή θέση του Δήμου. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος για να το πει αυτό είναι ο κύριος Κούπας. Τι συμβαίνει και πέφτουμε και πέφτουμε και πέφτουμε τα τελευταία χρόνια. Και συγκρατημό δεν έχουμε, ενώ με το 17 μια χαρά ήμασταν. Στα εντάξει, οικονομικά μέχρι. Ευχαριστώ εντάξει, πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, το λόγο τώρα έχει ο κύριος Λαρίσης. Έχει προσέλθει η κυρία Καριοφίλη. Ελάτε κύριε Λαρίση. Πολύ καλησπέρα σε όλους. Σήμερα μιλάω για τον μισολογισμό, γιατί το θεωρώ σημαντικό θέμα. Δείχνει την πορεία του Δήμου. Είχα ξαναμιλήσει το 2018. Μάλλον πριν δύο χρόνια, όχι το 2018, για τις οικονομικές καταστάσεις του 2018. Καταρχήν, να πω ότι συμφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Κούπας, ότι αυτό αποτυπώνει μια κατάσταση. Οπότε, γενικότερα, η αιρετή αλλά και η υπηρεσιακή έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούν. Αυτό εξυπακούεται. Και επίσης, σε σύγκριση με άλλους Δήμους, προφανώς, επειδή έκανα και εγώ μια προσωπική έρευνα, είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση. Ξεκινάω λοιπόν λέγοντας το εξής. Ό,τι είχα πει και πριν δύο χρόνια, συνεχίζεται και τώρα. Βλέπουμε ότι η οικονομική μας κατάσταση δείχνει λειτουργική ζημιά, η οποία πλέον και κάθε χρόνο από εδώ και πέρα είναι παγιωμένη. Έχει πέσει λίγο φέτος, αλλά ίσως να έπεσε επειδή, όπως λένε και ορκωτοί, κάποια επιχορήγηση, να μην σε λεπτομέρειες, ονοματίστηκε ως έσοδο, κακώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, είτε μειωμένη είτε όχι, αυτή η λειτουργική ζημιά παραμένει πλέον. Και ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό, ότι κάθε χρόνο, ανάλογα με τις έκτακτες επιχορηγήσεις που λαμβάνουμε, τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα, από αυτό θα πηγαίνει καλά ή όχι ο Δήμος. Όντως το 2020, επειδή έκανα και εγώ έναν υπολογισμό, λόγω κορονοϊού, ουσιαστικά πήραν παραπάνω γύρω στα 2 εκατομμύρια, είτε άμεσα είτε έμεσα χαρακτηρισμένα του κορονοϊού. Και αν βάλουμε και τις 600.000 μείωση αγαθών και υπηρεσιών που έγινε, τα οποία μερικά από αυτά οφείλονται σε νοικοκύρεμα και κάποια άλλα από αυτά οφείλονται στο γεγονός ότι δεν έγιναν διάφορα πράγματα μέσα στο 20 γιατί ήμασταν κλειστά σε πολλά αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι πλησιάζουμε την ωφέλεια, την οικονομική από τον κορονοϊό, σχεδόν στα 2,5 εκατομμύρια, 2,3. Αντίθετα, η οικονομική απώλεια από τον κορονοϊό είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και αυτό φαίνεται στην πτώση των εσόδων από κάποιες κατηγορίες. Δηλαδή ουσιαστικά αυτά που χάσαμε από μαγαζιά κλπ. Είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Άρα να τελειώσω κύριε Κούπα. Τον αριθμό. Τον αριθμό επαναλάβατε, δεν άκουσε ο κύριος Κούπας. Κάτι είπατε που δεν το παρακολούθησε. Ναι, η πτώση των εσόδων λόγω κορονοϊού είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Άρα γενικότερα επιβεβαιώνεται αυτό που υπόθηκε και πριν λίγο, ότι ο κορονοϊός ναι μεν βλάπτει σοβαρά την υγεία των ανθρώπων, αλλά βοηθάει τα οικονομικά των Δήμων. Βέβαια, το 2020 είχαμε και άλλα έκτακτα έσοδα που αφορούν και την νομοποίηση τετραγωνικών. Άρα λοιπόν, θα πρέπει λίγο να δούμε τη λειτουργική ζημιά στο μέλλον για το μέλλον. Παρόλο που έχει γίνει ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει από τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς, για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα άλλο σημείο που θέλω να πω είναι για το δάνειο του Sporting. Το δάνειο του Sporting, όπως αναφέρεται μέσα το 2020, ρυθμίστηκε και πήρε επέκταση χρονικής αποπληρωμής. Και επειδή πήρε επέκταση χρονικής αποπληρωμής, πλέον το παρακαταθηκών και δανείων, από ό,τι διάβασα, αν διάβασα καλά, μας έβαλε υποχρέωση εμπράγματων εξασφαλίσεων. Έσοδα κλπ. Αυτό σημαίνει, αν ισχύει. Αφήστε με να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Με συγχωρείτε. Μιλάμε για το δάνειο του Sporting. Ή δεν κατάλαβα καλά εγώ, ή έχετε κάνει κάποια παρανόηση εσείς. Δάνειο του Sporting
ρυθμίστηκε το 2013, ήταν να αποπληρωθεί, ήταν 15 ετούς διάρκειας και ήταν να αποπληρωθεί μέχρι το τέλος του 19. Έγινε μια ρύθμιση τότε, επί Δημαρχίας Τζουλάκη και Αντιδημαρχίας Οικονομικών του κ. Κουτελάκη. Έγινε το 2013 μια ρύθμιση, φοβούμενοι οι άνθρωποι από όλα αυτά που έβλεπαν να έρχονται και καλά έκανα. Και πήγε λοιπόν το δάνειο προς τα πίσω 8 χρόνια. Και έτσι πήγε το 17, το 27. Δεν έγινε το 20 καμία μετατροπή. Το 20 απλώς το 20 συνέβη το εξής. Μάλλον όχι το 20, κατέγινα το 21 ήταν. Το 20 έγινε, μας δόθηκε η ευκαιρία, εάν μπορούμε κάποιες δόσεις, κάποιες δόσεις να τις πληρώσουμε την επόμενη χρονιά, αντί για την προηγούμενη. Και το ίδιο συνέβη και στο 21 και μεταφέρθησαν οι δόσεις στο 22. Ναι, δεν ακούγεται καλά ο κύριος Κούπας, μιλάει από το μικρόφωνο του Προέδρου, δεν έχει ανοίξει το δικό του. Άνοιξε το δικό σου κύριε Κούπα. Κύριε Κούπα, μου δίνετε 2 λεπτά να τελειώσω, γιατί δεν μπορούμε εύκολα. Κύριε Κούπα, επειδή είμαστε... Κύριε Λαρίση, θέλω, εάν μου αν δεν μου επιτρέψεις, ναι, εντάξει, προσέμπομαι. Εάν μου επιτρέψεις όμως, μια και ξεκινήσαμε την ιστορία με το δάνειο και ενδεχομένως να είσαι παραπληροφορημένος ή εγώ να μην κατάλαβα καλά. Επέτρεψέ μου λοιπόν παρουσία και της προϊσταμένης του λογιστηρίου, της κυρίας Σωτήρχου, να πούμε 2 λέξεις για αυτό το δάνειο. Το δάνειο λοιπόν, όπως έλεγα προηγουμένως, έγινε μια ρύθμιση 8 ετών και λίγη το 27. Πέρσι το 20 και το 21 δόθηκε η ευκαιρία λόγω όλων αυτών που συνέβησαν με τον κορονοϊό. Όσοι ήθελαν, όσοι δήμοι ήθελαν και το έκαναν όλοι σε πληροφορώ, να πάνε κάποιες δόσεις στην επόμενη χρονιά. Δεν πήγε η αποπληρωμή του δανείου προς τα πίσω. Οι 6 δόσεις αυτές λοιπόν θα μπουν στην επόμενη χρονιά. Έτσι. Αυτό συνέβη με το δάνειο. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να κάνετε όποια κριτική θέλετε. Ωραία. Τον κύριο. Εγώ δεν κάνω κριτική, αποτυπώνω. Κύριε Ραρίση, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι, σας παρακαλώ. Λίγο, 2 λεπτά σας παρακαλώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν μπήκανε πράγματα σε εξασφαλίσεις. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε στο μέλλον. Επίσης, εγώ σου πω στις αποσβέσεις, οι οποίες προφανώς νομίμως και πολύ σωστά έχουν μπει, δεν το αμφισβητώ. Αλλά οι αποσβέσεις ουσιαστικά είτε μεταφέρουν ένα πρόβλημα στο μέλλον, είτε φέρνουν μια καλή εικόνα από το μέλλον εδώ, να το πω λαϊκά. Και με 3 διαφορετικούς τρόπους, κάνοντας βελτιώσεις παγίων, αυξάνοντας τις αποσβέσεις των αναοργάνων εσόδων και μειώνοντας τις αποσβέσεις των παγίων, ουσιαστικά βοηθήθηκε ο φετινός προϋπολογισμός. Σωστά. Λέω κακός, αλλά όμως έχει γίνει αυτή η διαδικασία. Συνεχίζω άλλα 3 πραγματάκια, σας παρακαλώ μην με διακόψετε. Άλλα 3 πραγματάκια. Συνεχίζω. Μειώθηκε το κόστος διοικητικής λειτουργίας μετά από μια εκλογική χρονιά και μπράβο, κατά 250.000. Αυτό είναι σημαντικό. Επίσης, αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις κατά 600.000. Αυτό επειδή δεν έχω το αναλυτικό καθολικό, δεν ξέρω αν αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι δεν πληρώσαμε περισσότερους προμηθευτές ή οφείλεται σε λογιστικές τακτοποιήσεις, οπότε αυτό δεν μπορώ να το κρίνω. Όμως οι δείκτες αυτό το λαμβάνουν υπόψη, χωρίς να ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται. Και γι' αυτό το λόγο ουσιαστικά παρόλο που αυξήθηκε το ταμείο, τα ταμιακά διαθέσιμα, δεν αυξήθηκαν αντίστοιχα οι δείκτες, γιατί το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Άλλη αποτύπωση της πραγματικότητας. Ως το ταμείο, τα ταμιακά διαθέσιμα, εγώ θέλω να πω 2 πράγματα και ως πρόεδρος του νομικού προσώπου του ΙΓΟΝΑ, του ΚΚΠΟΑ. 150.000 από αυτά τα ταμιακά διαθέσιμα αποστερήθηκαν το 2020 από το νομικό πρόσωπο και άρα μειώθηκε το δικό μας ταμείο και αυξήθηκε κατά 150.000 το ταμείο του Δήμου. Ορθά. Τα χρήματα είναι όλων, δεν είναι κανενός. Απλά αυτά τα χρήματα δεν είναι καινούρια. Απλά φύγαν από μια μικρή τσέπη του νομικού προσώπου και πήγαν σε μια μεγάλη. Ορθά, κανένα θέμα. Και επίσης ένα τελευταίο, να πω ότι επειδή υπόνεται πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτο τελευταίο μάλλον, υπόνεται σε σχέση με το Ταμείο,
το ότι μπορούμε να πληρώσουμε τα ταμιακά διαθέσιμα και όλα αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον κάποια στιγμή, όχι σήμερα, να δούμε ποια από τα ποσά των ταμιακών διαθέσιμων είναι ειδικευμένα. Γιατί αν έχουμε, για παράδειγμα, ΣΑΤΑ, παράδειγμα, δεν ξέρω, μόνο τεχνικά έργα μπορούν να γίνουν από εκεί. Αν έχουμε, για παράδειγμα, χρήματα του κορονοϊού που είναι χαρακτηρισμένα, μόνο δαπάνες για κορονοϊό μπορούν να γίνουν από εκεί. Άρα αυτό είναι μια συζήτηση για το μέλλον, γιατί συνέχεια συζητάμε για το ταμείο και τι μπορούμε να πληρώσουμε από εκεί. Και ένα τελευταίο, πάλι ως πρόεδρος του νομικού προσώπου που ηγούμε, από τα 110.000 μείωση του κόστους του προσωπικού, τα 55.000 ήταν μισθοί οι οποίοι ορθά, γιατί ήταν δανεικό προσωπικό που μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η διευθέτηση, μεταφέρθηκαν ως υποχρεώσεις από το κεντρικό δήμο στο νομικό πρόσωπο. Ορθά. Αλλά αυτά είναι τα 55 από τα 110.000. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Λαρίστο. Το λόγο έχει ο κύριος Κιουλάνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω με καθαρούς πολιτικούς όρους. Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου χρόνου αντανακλούν τη συνένεσή σας στη κυβερνητική πολιτική. Μια πολιτική που επιβάλλει περιορισμό στις κοινωνικές δαπάνες και φυσικά στη χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών. Στην ουσία αντανακλούν οποιαδήποτε διεκδίκηση από μέρους της Δημοτικής Αρχής, η οποία περιορίζεται σε διαβουλεύσεις χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αποφύγατε να σχολιάσετε πολιτικά την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για να μην φανεί η συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και οι πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις όποιες επιλογές καταλήγουν σε διθυραμβικές εξαγγελίες. Δεν είπατε κουβέντα για την υστέρηση της χρηματοδότησης του Δήμου από το κεντρικό κράτος, για τους ακαθόριστους ρυθμούς χρηματοδότησης, για τους λιγοστούς κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που καλύπτουν λειτουργικές κυρίως ανάγκες και πάγιες υποχρεώσεις και καθόλου βέβαια τις λαϊκές ανάγκες σε υγεία, παιδεία και πρόνοια. Δεν κάνατε καμιά συγκεκριμένη αναφορά στη παραγωγικότητα του Δήμου αυτό το χρονικό διάστημα. Τι έργα ολοκλήρωσε και τι υπηρεσίες προσέφερε. Τι έργα ξεκίνησε. Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία αξιοποίησε και πόσο αποτελεσματικές ήταν οι παρεμβάσεις. Δεν προσδιορίζεται το αν και πόση χρηματοδότηση κατευθύνεται στη κάλυψη κοινωνικών αναγκών και σε νέα έργα. Τι αναμένεται να διατεθεί σε συνεχιζόμενα έργα και υπηρεσίες. Πώς θα γινόταν δυνατό να εναρμονιστούμε με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Θεωρείται επαρκές και μάλλον ικανοποιητικό το ότι ήρθε μέσα στο 2020 μόνο το 34% των προβλεπόμενων πιστώσεων από το προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων στο Δήμο. Και επικαλείστε τη χρηματοδότηση του Δημόσιου Ταμείου που λειτουργεί πέρα από τον οποιοδήποτε έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη των όποιων έργων κάνει ο Δήμος. Δεν αναφερθήκατε καθόλου στην υποχρέωση του Δήμου μισό λεπτάκι να βελτιώσει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητά της σε έργα και υπηρεσίες με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, που σημαίνει σαφώς μεγαλύτερη χρηματοδότηση και διαφορετικό προσανατολισμό δράση. Για όλους αυτούς τους λόγους θα καταψηφίσουμε την εισήγηση χωρίς να αμφισβητούμε τη λογιστική απεικόνηση του Δήμου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Ευχαριστώ τον κύριο Κιουλάνη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Καρεντινός. Κύριος Καρεντινός. Ο κύριος Καρεντινός με ακούει? Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Καρεντινέ. Συγγνώμη. Θα είμαι σύντομος. Άκουσα όλους τους συναδέλφους. Έχω κρατήσει ορισμένα στοιχεία. Μίλησε καταρχάς ο κύριος Λαρίσης για την λειτουργική ζημιά η οποία καλύφθηκε από επιχορηγήσεις λόγω του κορονοϊού περίπου 2,5 εκατομμύρια.
Εδώ πέρα θα ήθελα να πω ότι ο κορονοϊός και η κυβέρνηση με τις ενέργειές της βοήθησε πάρα πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο τους Δήμους, με επιδοτήσεις δανείων, ενήμερων δανείων, ενίκεια, μισθούς υπαλλήλων, επιστρεπτές, προκαταβολές. Απλώς, ορισμένες επιχειρήσεις μείναν σε απραξία όλο αυτό το χρονικό διάστημα και άλλες επιχειρήσεις προσανατολίστηκαν να βρουν νέους τομείς να ενεργοποιηθούν. Μίλησε ο κύριος Κουτελάκης, ο οποίος πιστεύω ότι είναι από τους πλέον έμπειρους στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο στο Δήμο μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και έκανε μια ιστορική αναδρομή μέσα σε όλα αυτά τα έτη και μίλησε για την καθαρή θέση του Δήμου που την είχε παραδώσει με 6.955.000 και το 2017 ο Δήμος ανέβηκε σε 7.915.000 σε καθαρή θέση. Απλώς έγινε ένα κλακάς 18, το 18 και το 19, περίπου μία πτώση του 40%. Θα ήθελα όμως να σταθώ και στον πολύ εμπεριστατωμένο, την εμπεριστατωμένη ενημέρωση που έκανε ο κύριος Κούπας. Ο κύριος Κούπας, από ό,τι σημείωσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαι το βασικό μου επάγγελμα εδώ και 30 χρόνια είμαι επιχειρηματίας, είπε ότι είχαμε λιγότερα έξοδα κατά 1.271.000, ανέλησε γιατί είχαμε τα έξοδα αυτά, λεπτομερώς, εντελεχώς, στους φωτισμούς, στη συντήρηση, επισκευή μεταφορικών μέσων, δημόσιες σχέσεις και όλα αυτά. Είπε κάτι πολύ σημαντικό για τις προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, ότι έχει αυξηθεί το ποσό στο 1.020.000 εν σχέση με την προηγούμενη χρήση, δηλαδή έχει φτάσει περίπου 1.020.000 και μίλησε για ορισμένους δείκτες, που για μένα ένας δείκτης είναι πολύ σημαντικός και το συνδυάζω με τη δουλειά τη δικιά μου, που ελέγχονται όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες και επειδή συμμετέχω σε αυτά, στο δίκτυο των ασφαλιστικών εταιριών που λέμε περιθώριο φερεγκιότητος. Μία ασφαλιστική εταιρεία, αν έχει καλό περιθώριο φερεγκιότητος, είναι πολύ έμπιστη και σοβαρή ως προς τις εργασίες της, αν μπορεί δηλαδή να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Είπε λοιπόν ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητος είναι περίπου, μπορεί να καλύψει 3 φορές, να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις του Δήμου. Ο δείκτης ταμιακής ρευστότητος είναι 2 φορές, μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μόνο από τα διαθέσιμα των τραπεζών. Τέλος, θα ήθελα να πω μια παρένεση. Όλες οι επισφαλείς απαιτήσεις που είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ από ό,τι είδα, πιστεύω ότι ο Δήμος θα τις διεκδικήσει. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω μια παρένεση, να μπορέσει πλέον ο Δήμος να προσανατολιστεί και ως προς τις κοινωνικές παροχές. Να δώσει, όπως είπε ο κύριος Κουλάνης, να κοιτάξει και τα λαϊκά στρώματα και να κάνει μια αναδιάρθρωση προσανατολισμού. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Καριντινό. Τελευταίος έχει το λόγο ο κύριος Συρίγος και εν συνεχεία θα δώσω στους ορκωτούς λογιστές που είναι εδώ δίπλα μας. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω και εγώ μετά τον κύριο Συρίγο μια δίλεπτη παρέμβαση? Μπορείτε, μπορείτε. Και μετά θα μιλήσει ο κύριος Νικόλαος Σικάς, αν χρειαστεί, και ο κύριος Θεόδωρος Μπομπολάκης. Πρόεδρε, ναι. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Ναι. Πρέπει να κλείσω την πολιτική. Εσείς θα κλείσετε, αλλά να φέρω και τους λογιστές. Οι οποίοι μας τιμούν, παρευρίσκονται εδώ. Αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Και τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Αν θέλουν κάτι να συμπληρώσουν, εδώ ο κύριος Γιαννιώτης και η κυρία Σωτήρου. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Συρίγος. Παρακαλώ. Μ' ακούει ο κύριος Συρίγος? Ναι, ακούω. Ναι, και εμείς ακούμε. Σας ακούμε σαν να είσαι μέσα σε σπηλιά πολύ. Είμαι από υπολογιστή και ίσως είναι λίγο... Ωραία, πλησίασε λίγο στο ακουστικό. Okay. Και... θα προσπαθήσω να μιλάω λίγο πιο δυνατά για να ακούγομαι καλά. Τώρα είσαι καλά, μια χαρά είσαι. Πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο τον ισολογισμό.
πρόθεσή μου δεν είναι καταρχήν να δημιουργήσω θέματα που να έχουμε σήμερα αντιπαραθέσεις για την κατάθεση ενός ισολογισμού που πραγματικά δεν έχει να δώσει κάτι διαφορετικό από τα νούμερα τα οποία αποτυπώνονται από ορκωτούς λογιστές και από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου και δείχνουν την εικόνα της λειτουργίας του Δήμου μας για τον χρόνο που πέρασε. Το σχόλιο μου λοιπόν θα είναι ουσιαστικά πολιτικό. Ο Δήμος Νέας Μύρνης είναι από τους ελάχιστους Δήμους στη χώρα που καταφέρνει να έχει θετικά πλεονάσματα. Ένας Δήμος που προσπαθεί και τα καταφέρνει καλά εδώ και μία εικοσαετία να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Τις υποχρεώσεις του σε ανελαστικές δαπάνες, τις υποχρεώσεις του προς τρίτους. Ένας Δήμος ο οποίος καταφέρνει να δανείζεται εύκολα χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας, γιατί είναι ένας Δήμος που έχει αποθεματικό και μπορεί όποτε θέλει ακόμη και στην ελεύθερη αγορά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να απευθυνθεί και να μπορέσει να ζητήσει χρήματα και όχι με παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών ή οποιασδήποτε άλλης πολιτικής παρέμβασης για να πάρουμε δάνεια για να καλύψουμε λειτουργικά έξοδα. Τα δάνεια που έχουμε και εξυπηρετούμε σε πάρα πολύ καλό βαθμό και με μεγάλη αξιοπιστία είναι δάνεια επενδύσεων, δάνεια αγοράς γης, δάνεια επενδύσεων στον πολιτισμό και σε άλλους τομείς στους οποίους πραγματικά οι πολίτες έχουν ανάγκη και πρέπει να γίνονται για να εξυπηρετούν τις υπηρεσίες που πρέπει ο Δήμος μας να προσφέρει στο κοινωνικό δίκτυο το οποίο ζει στην πόλη μας. Είναι λοιπόν ένας ισολογισμός ο οποίος αποτυπώνει κάποια νούμερα. Σε αυτόν τον ισολογισμό θα κάνω κάποια σχόλια. Νούμερο ένα σχόλιο. Είναι η ισοδημοτική πολιτική του Δήμου και αυτό αποδεικνύεται και από τα λόγια του κ. Κουτελάκη προηγουμένως, χαρακτηρίζεται από μία πολιτική διεκδικήσεων. Είμαστε περήφανοι που καταφέραμε να απορροφήσουμε χρήματα είτε από δημόσιους πόρους είτε από ευρωπαϊκούς. Σε αυτό πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Ήταν πάγιο αίτημα της αντιπολίτευσης εδώ και πολλά χρόνια ο Δήμος να διεκδικεί χρήματα. Τα διεκδικήσαμε και τα πήραμε. Και μην μου πει κανένας, και το λέω ρητορικά, μην προσπαθήσει κανένας να διαστρεβλώσει αυτή την αλήθεια λέγοντας ότι καλά, πήρατε κι εσείς χρήματα αφού όλη η Ελλάδα πήρε χρήματα. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Εγώ λέω ότι εμείς πήραμε περισσότερα από ό,τι πήρε όλη η Ελλάδα γιατί διεκδικούμε περισσότερα πράγματα για τους συμπολίτες. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι σε προηγούμενους ισολογισμούς η κριτική που έγινε ήταν ότι κάνουμε κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, υπερβολικές δαπάνες. Σήμερα ακούσαμε ότι τα τρία χρόνια πήγατε τέλεια, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά τα δύο χρόνια υπήρξε μια κατακρύμνηση των εσόδων, άρα δεν κάναμε καλή εισοδηματική πολιτική και ή κάναμε έξοδα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δημοτών. Παράλληλα, σε όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει για τον προϋπολογισμό του Δήμου κάθε χρόνο, ακούμε και εκείνο το απίθανο σενάριο. Μην κρατάτε λεφτά στα αποθεματικά του Δήμου. Ρίχτε λεφτά στα έργα. Δεν χρειάζονται χρήματα να υπάρχουν στα ταμεία του Δήμου. Εσείς τα κρατάτε, λες και είσαστε τράπεζα και θα δανείσετε δεν ξέρω πού. Πρέπει λοιπόν το παραλήρημα αυτό του λαϊκισμού και του τρόπου σκέψης να δώσουμε απαντήσεις. Οι απαντήσεις πολλές φορές ξέρετε ενοχλούν, αλλά σας είπα προσπαθώ να μην είμαι πολύ δεικτικός γιατί έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα και στον προϋπολογισμό έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πρέπει όμως να αποφασίσετε τελικά τι θέλετε. Θέλετε έναν Δήμο, και το μιλάω στους συναδέλφους της αντιπολίτευσης γενικά, έτσι,
Θέλετε ένα Δήμο ο οποίος θα μαζεύει χρήματα, θα τα βάλει σε ένα ταμείο και θα τα έχει να τα κοιτάει? Θέλετε ένα Δήμο ο οποίος ό,τι μαζεύει θα το χαλάει? Θέλετε ένα Δήμο που θα μαζεύει και θα χαλάει περισσότερα από αυτά που μαζεύει? Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σενάριο. Ποιο είναι το επιθυμητό σενάριο για σας? Τι είναι αυτό που προσδοκάτε του Δήμου, αλλά παράλληλα να υπηρετήσει σταδιακά όλα αυτά που οι συμπολίτες μας προσμονούν από μία δημοτική αρχή? Φαίνεται, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και συγγνώμη αν έχω μακρηγορήσει, φαίνεται λοιπόν ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν αυτά που βλέπουν στην πόλη μας. Και αυτό φαίνεται από το ότι εμπιστεύονται τους ίδιους ανθρώπους όλα αυτά τα χρόνια να κινούν τα οικονομικά θέματα σε ασβήνει. Εμπιστευτείτε μας λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι της συμπολίτευσης, γιατί από ό,τι φαίνεται τα κάνουμε καλά και αυτό το δείχνουν τα εκλογικά αποτελέσματα. Λέω λοιπόν και κλείνω με αυτό ότι τελικά τα νούμερα έτσι κι αλλιώς είναι νούμερα τα οποία δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει, τον ισολογισμό, είναι τα πεπραγμένα του Δήμου μας. Οι πολιτικές όμως είναι αυτές που μένουν και στις πολιτικές φαίνεται ότι έχουμε θετικό πρόσημο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Συνήγο, κύριος Κρικρής και ολοκληρώνουμε. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μετά και μπορείτε ένα λεπτάκι θα ήθελα κι εγώ. Ναι, ωραία. Ελάτε κύριε Κρικρή. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τον Αντίμαρχο Οικονομικών για την προετοιμασία και τη δουλειά αυτή που έχουν κάνει. Στο όνομα όλων των οικονομικών υπηρεσιών και τον κύριο Γιαννιώτη και την κυρία Σωτήρχου, θέλω να πω το εξής, ότι βλέπουμε πόσο καλή διαχείριση έγινε και στην περίοδο του COVID, αλλά και στο κομμάτι που ασχολούμαι και έχω την εποπτεία τα τελευταία χρόνια της καθαριότητας και της ανακύκλωσης. Εκεί πέρα βλέπετε ότι δεν έχει γίνει καμία δαπάνη δημοσιότητας. Όλα έχουν γίνει είτε από το ΕΣΠΑ, από το ΗΜΕΠΕΡΑ, είτε από πόρους ευρωπαϊκούς, είτε από ΕΣΠΑ, είτε από ευρωπαϊκούς πόρους. Άρα τονίζω και διευκρινίζω ότι ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία λέει ότι πρέπει να αυξήσουμε την επικοινωνία, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση, γιατί είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική κρίση, εμείς φροντίζουμε να αξιοποιούμε εργαλεία και να μην δαπανάμε λεφτά του Δήμου. Θέλω να κάνω και σε αυτό το σημείο μια αυτοκριτική, γιατί μέσα από την αυτοκριτική οριμάζουμε, και να πω ότι είναι απαράδεκτο, είναι εκτός εποχής να δίνουμε τόσα λεφτά στον ΕΣΔΝΑ. Να δίνουμε τόσα λεφτά για θάψιμο σκουπιδιών στη χωματερή. Με τις νέες τιμολογιακές πολιτικές του ΕΣΔΝΑ, πάρα πολλοί Δήμοι, πάρα πολλοί συνάδελφοι αντιδήμαρχοι και δήμαρχοι το έχουν τονίσει. Εμείς έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια και φροντίσαμε να κομποστοποιούμε σε εξωτερικό συνεργάτη τα κλαδιά, φροντίσαμε να μην θάβουμε τα αγκώδια αντικείμενα, φροντίσαμε επίσης το υπόλοιπο του μπλε κάδου, δηλαδή ό,τι απομένει από τον μπλε κάδο και δεν είναι ανακύκλωση και σκουπίδια, να πηγαίνει σε εξωτερικό συνεργάτη, σε εξωτερικό ανάδοχο εγκεκριμένο περιβάλλοντος, ώστε προσθέτοντας όλα αυτά, ευελπιστώ σε 6 μήνες να σας παρουσιάσω καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στο κομμάτι διαχείρισης αποβλήτων. Τα τονίζω γιατί είναι τακτικές και μέθοδοι που το κάνουν 4 δήμοι ή 5 σε όλη την Αττική. Άρα αυτό με κάνει αισιόδοξο να δούμε αποτελέσματα το επόμενο εξάμηνο. Γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο να πληρώνουμε τέλη ταφής και θάψιμο σκουπιδιών. Όσο η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αλλάζει σύμφωνα με τον περιφερειακό και τον εθνικό σχεδιασμό, εμείς πρέπει να βρούμε μεθόδους να μειώσουμε τη σπατάλη οικονομικών πόρων. Θέλω να πω ότι το 2015, για νέους συναδέλφους που ακούνε τη συνεδρίαση, το 2015 ήμουν στον Σταύρο Τζουλάκης. Άρα και το 2015 τα έκανε καλά και τώρα που είναι 2021 τα κάνει καλά. Επίσης, θέλω να τονίσω το εξής, ότι εδώ πέρα πρέπει να μιλάμε με κοστολογημένες προτάσεις, τεκμηριωμένες προτάσεις, και όχι να λέμε σε επίπεδο εντυπωσιασμού θέλω 5 εκατομμύρια για ανέργους, για κοινωνική πολιτική, για πρωτοβάθμια φροντίδα. Το δύσκολο είναι να έχουμε τις δεξιότητες
τις τεχνικές γνώσεις και με σωστά τεχνικά δελτία να ζητάμε λεφτά από τους αρμόδιους φορείς, από τα αρμόδια υπουργεία. Για τους ανέργους ο ΑΕΔ έχει κάνει σε συνεργασία με πάρα πολλών φορέων αλλά και εταιριών όπως η Google, Κολοσσός, προγράμματα που μπορούμε να αξιοποιούμε. Δεν χρειάζεται ξαφνικά εμείς να βάλουμε εκατομμύρια για τους ανέργους της Νέας Μήνης. Απλά πρέπει να έχουμε ανοιχτά αυτιά και δεξιότητες ώστε να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα λεφτά που παρέχονται. Βάζω μια ανωκάτω τελεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κρικρή. Τώρα το λόγο η κυρία Δελιγιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ ακούγοντας προσεκτικά τις τοποθετήσεις όλων των συναδέλφων, μου δημιουργήθηκε η εικόνα στο μυαλό μου ότι επί της ουσίας ο ισολογισμός δεν εδέχθη αρνητική κριτική από κανένα. Ακούγοντας με προσοχή το κύριο Γιουλάνη, ο οποίος εξοφίτσιο από την πολιτική και δημοτική του θέση τόνισε την έλλειψη κριτικής προς τη μείωση των πόρων και των επιχορηγήσεων από το Δήμο και πολύ καλά έκανε, και ίσως ένα κείμενο σαν τον ισολογισμό θα έπρεπε να συνοδεύεται και από πολιτικές προτάσεις και διεκδικήσεις. Ακούγοντας επίσης την επισήμανση, πολύ σωστή επισήμανση του κυρίου Καρυτινού, ότι θα πρέπει το κοινωνικό πρόσωπο να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο, γιατί είναι απέτηση και ανάγκη των καιρών. Περνώντας στον κύριο Κουτελάκη, αυτά που άκουσα ως κριτική του ισολογισμού είναι, πρώτον, ότι οι προηγούμενοι δεν ήταν καλοί, άρα τώρα μην προσπαθείς να μας κάνεις εντύπωση με τον καινούριο. Δεν είπε ότι ο καινούριος δεν είναι καλός, απλά για να κριτικάρει τον καινούριο χρησιμοποίησε λίγο τους προηγούμενους που δεν ήταν καλοί. Για να βγει ένας μέσος όρος χειρότερος. Αλλά δεν άσκησε κριτική στον συγκεκριμένο. Αυτό που είπε για τον συγκεκριμένο, το μόνο που είπε για τον συγκεκριμένο, ήταν ότι η αύξηση είναι εικονική, γιατί είναι από τις επιχορηγήσεις που έγιναν στους Δήμους λόγω του COVID και όχι από προσωπική προσπάθεια των ανθρώπων που ασκούν τη διοίκηση. Από οποιονδήποτε λόγο και να έγινε, σημαίνει ότι αυτά που δόθηκαν χρησιμοποιήθηκαν με σωστό τρόπο. Δηλαδή τι, επειδή δόθηκαν δεν προσμετρώνται, και επιχορηγήσεις δίνονται και όλα δίνονται. Αλλά θα πρέπει να γίνει μια χρηστή διοίκηση και μια χρηστή χρησιμοποίηση. Δηλαδή η όλη κουβέντα κατά την άποψή μου επικροτεί την εισήγηση του αντιδημάρχου, κ. Κούπα, η οποία δεν εδέχθη αρνητική κριτική επί της ουσίας, ούτε επί των αποτελεσμάτων της, προσπάθησε να απομειωθεί με κάποιους πολιτικούς έξυπνους τρόπους, αλλά επί της ουσίας φάνηκε ότι είναι αποδεκτή από το Σύνδεσμο. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την πολύ καλή δουλειά που κάνουν σε καθημερινή βάση, στον αντιδήμαρχο βέβαια, ο οποίος προείσταται τόσα χρόνια πολιτικά όλου αυτού του συστήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Δελιγιάννη. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα και εγώ το λόγο, αν υπάρχει χρόνος για 1 με 2 λεπτά. Ναι, κύριε Οικονόμου, παρακαλώ, έχετε το λόγο και μετά έχει ζητήσει ο κύριος Χριστάκης ένα σχόλιο. Έχετε το λόγο, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω έτσι 2 σύντομα σχόλια στον πρώτο έτσι ισολογισμό που έχω την τιμή να παρευρίσκομαι ως Δημοτικός Σύμβουλος και να πω ότι και σε σχέση με τα ερωτήματα που έθεσε ο κύριος Συρίγος, ότι σε γενικές γραμμές, που πρέπει βέβαια να απαντηθούν, ένας ισολογισμός σε γενικές γραμμές θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές που ακολουθούνται και σε ένα νοικοκυριό. Δηλαδή, όσο είναι δυνατόν να καλύπτονται οι βασικές και πάγιες ανάγκες που υπάρχουν, ο δανεισμός να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος, ο υπάρχον δανεισμός να εξυπηρετείται και από εκεί και πέρα να υπάρχει πάντα κάποιο περίσσευμα, όπου ως γνωστό και ως Δήμος αλλά και ως νοικοκυριό μας δίνει μία ασφάλεια. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ο συγκεκριμένος, ο φετινός, σχέση με τα περσινά οικονομικά στοιχεία, ο λογισμός καλύπτει αυτές τις αρχές. Νομίζω ότι σε σχέση με τους προηγούμενους ισολογισμούς δεν είναι κάτι δυσμενέστερο. Από εκεί πέρα έχουμε πολλά εργαλεία
από το κράτος ή από διάφορες επιδοτήσεις για να μπορούμε να εξοικονομούμε πόρους και χρήματα που αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, ώστε να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες μας. Ήθελα και εγώ τελειώνοντας να πω τα συγχαρητήριά μου στους υπεύθυνους που έκαναν, μας δώσαν όλα αυτά τα στοιχεία και ευελπιστούμε πάντα στο καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Οικονόμου. Κύριε Χριστάκη, έχετε το λόγο για μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, πρέπει να πούμε δύο πράγματα ακόμα. Μέχρι το 2016, οι Δήμοι εισέπραταν τις δόσεις, τις αιτήσεις από τα παρακρατηθέντα της περίοδου 2000-2003, όπου το κράτος είχε κάνει μια μεγάλη περικοπή πάλι στους ΚΑΠ, τους οποίους δεν τους απέδιδε σωστά. Είχε κάνει λοιπόν μια ρύθμιση τότε επί Υπουργείας Προκόπη Παυλόπουλου. Έτσι, είχε υπογραφεί αυτή το 2009 και σε αιτήσιες δόσεις είχε στην ουσία αποδοθεί το ποσό το οποίο είχε παρακρατηθεί αδίκως από τους Δήμους την περίοδο 2000-2003. Λογικά ο κ. Κουταλάκης θα το θυμάται αυτό. Αυτές οι δόσεις λοιπόν, στην ουσία η τελευταία ήταν το 2016. Αυτό οδήγησε σε δύο εικόνες οι οποίες πρακτικά είναι και πλασματικές. Δηλαδή, επειδή από το 2011 ξεκίνησε η περικοπή 1,5 δις ευρώ στους Δήμους, δηλαδή συγκεκριμένα από το 2011 περικόπηκαν 500 εκατομμύρια, το 2012 άλλα 500 εκατομμύρια και το 2013 άλλα 500 εκατομμύρια, φτάσαμε σε σημείο από εκεί πέρα που είχαμε μια επιχορήγηση 2,68 δις ευρώ σε όλη την αυτοδιοίκηση της χώρας, να πέσουμε στην ουσία κάτω από το 1,2 δις. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι άρχισε να φαίνεται πραγματικά η μείωση του ενεργητικού, δηλαδή η μείωση των εσόδων μετά το 2016, γιατί μέχρι και το 2016 ο Δήμος Νέας Σμύρνης στην ουσία εισέπρατε 1,2 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της τακτικής επιχορήγησης που ερχόταν από τα παρακρατηθέντα. Αυτό λοιπόν έγινε αισθητό γιατί την ίδια στιγμή το κράτος που έδινε τις οφειλές που είχαν συνοηθεί το 2009, την ίδια στιγμή κάθε χρόνο έκοβε ένα μεγάλο ποσοστό. Και επενθυμίζω εδώ ότι στην ουσία είχαμε από το 2011 και μετά 65% μείωση των πόρων που επιχορηγούνταν από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και 80% από τη συλλογική απόφαση για την τοπική αυτοδιοίκηση για τα έργα. Λοιπόν, γιατί για να αποφεύγονται πραγματικά οι δημιουργίες εντυπώσεων, επειδή πραγματικά είναι ένα μάζεμα το οποίο γίνεται, είναι μια διαρκής προσπάθεια της διοίκησης και σε αυτό έχει συμβάλει τα μέγιστα ο κύριος Κούπας, έτσι, και μαζί του φυσικά και η υπηρεσία, η οποία υπενθυμίζει πάντοτε το καθήκον που πρέπει να τελέσει η δημοτική διοίκηση. Έχω ζητήσει από τον Διευθυντή τον Οικονομικών Υπηρεσιών, τον κύριο Γιαννιώτη, να συντάξει ένα πίνακα, έτσι που να δούμε τη διαχρονική πορεία από το 2010 καλά-καλά, έτσι μέχρι και σήμερα, αυτών των εσόδων-εξόδων. Και επίσης να πούμε και κάτι άλλο. Εμείς υπολογίζουμε ότι χοντρικά από 1,5 μέχρι και 2 εκατομμύρια το χρόνο, αν βάλουμε τις μειώσεις το 65 και το 80% κάποιες άκρα, έχουμε άλλες 500, μπορεί και 700.000 ευρώ για τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε πρόσθετα σε μεγάλα έργα που γίνονται, τα οποία ή έχουν ελλείμματα μελετητικά ή έχουν αυλεψίες και δημιουργούν καινούργιες ανάγκες. Ένα παράδειγμα θα πω, όπως ας πούμε το έργο της Παλαιολόγου Ομήρου, όπως στην ουσία η μετατόπιση του δικτύου του φυσικού αερίου, η μετατόπιση του δικτύου της σύνδευσης. Έτσι και η δαπάνη του αρχαιολόγου σε επίσημα νούμερο το χρόνο μπορεί και να ξεπερνάει τις 200 με 250.000 ευρώ. Αν βάλουμε λοιπόν σε ένα πίνακα και τα κόστη αυτά, γιατί δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα μεγάλα έργα, τα χρηματοδοτούμενα για πράγματα που δεν είχαν προβλεφθεί, τότε είναι πολύ πιθανό ότι θα βγουν τα νούμερα και ίσως και παραπάνω να δείξουν το νοικοκύρεμα το οποίο έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που δεσμευόμαστε είναι μέχρι τέλος του έτους, έτσι, σαν δημοτική αρχή, είναι να ετοιμάσουμε τον πίνακα αυτό, τον οποίο θα κοινοποιήσουμε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Χριστάκη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σικά ή στον κύριο Μπομπολάκη. Ποιο από του δύο θέλει να μιλήσει? Στρακωτούς μας λογιστές. Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως θα το δω, μου επιτρέπετε. Ποιος κύριος είναι? Κουτελάκης είναι. Δεν άκουσα. Ο Κουτελάκης είναι. Α, ναι, ναι κύριε Κουτελάκη. Να δώσετε το λόγο που κρίνετε. Απλά σας θα ήθελα να λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστώ 2 λεπτά για μια δευτερολογία, οπότε το κρίνετε εσείς και σε όποια φάση. Οπότε πάρτε το τώρα για να σας απαντήσουν συνολικά, είναι το συνόλο. Παρακαλώ κύριε Κουτελάκη. Εάν κρίνετε ότι πρέπει τώρα, δεν έχω καμία αντίληψη. Ναι. Για να απαντήσουν συνολικά οι άνθρωποι. Καταρχήν να κάνω ορισμένες διορθώσεις για να σχολιαστούν και από τον κύριο Κούπα στο τέλος. Εγώ δεν είπα ότι ήρθαν, καταρχήν δεν χρησιμοποίησα αυτό που ίσως να της ξέφυγε της κυρίας Δελιγιάννη, δεν χρησιμοποίησα ποτέ τη λέξη εικονικά. Εγώ μίλησα για τα έσοδα του Δήμου.
Απλώς δεν μίλησα για εικονικά έσοδα, είναι κανονικά έσοδα. Απλώς είπα ότι δεν ήρθαν και αυτό το τόνισε, αλλά δεν είπα εικονικά. Γιατί δεν είναι εικονικά. Είναι από έσοδα, τα οποία ήρθαν από το κράτος, η αύξηση των εισόδων. Ο κ. Συρίγος δεν αντελήφθη ότι η αύξηση των εισόδων δεν ήρθε από χρήματα που ήρθαν για έργα. Από ευρωπαϊκά χρήματα που ήρθαν για έργα. Ήρθε από αύξηση λειτουργικών επιχορηγήσεων για τον COVID. Έτσι, και για λειτουργικές δαπάνες. Άρα δεν μπήκε στο το τραπέζι. Εγώ δεν έχω... καλά. Συγγνώμη Γιώργο μου, το αντελήφθη πολύ καλά και ξέρω από που έχουν τα έσοδα. Εγώ δεν έχω λοιπόν πρόβλημα να πω αν είναι, ας πούμε, αν ο Δήμος κάνει καλή ή κακή δουλειά στα χρηματοδοτούμενα έργα. Εμείς τα έχουμε ψηφίσει όλα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουμε ψηφίσει. Άρα δεν έχουμε στοιχείο κριτικής εκεί πέρα. Αλλά απλώς η αύξηση των εσόδων δεν προήλθε από την αύξηση των πόρων από τα χρηματοδοτούμενα. Ήρθε και καλώς ήρθε. Από την αύξηση των επιχορηγήσεων. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, κύριοι συνάδελφοι, να θέσω ένα ερώτημα, δύο ερωτήματα και να κλείσω. Εάν τα οικονομικά του Δήμου εξελίσσονται τόσο ικανοποιητικά, όσο θέλετε εσείς να θεωρείτε, τότε γιατί υποχρεωθήκαμε σε εισαγωγικά, ή αν θέλετε για να μην σας ξυνήσει λίγο αυτή η λέξη να πω, γιατί επιλέξατε να πάρουμε ένα δάνειο 1.800.000 ευρώ για να κάνουμε το φωτισμό, όταν το κέρδος μας από αυτή την επένδυση είναι της τάξης των 400.000 το χρόνο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το αποσβέσουμε πάρα πολύ εύκολα από τον πρώτο χρόνο. Αλλά δεν θέλατε να κάνετε εκταμίευση 1.800.000 για να μην σας μειωθούν επικίνδυνα τα διαθέσιμα, για να μην σας βλαφτούν τα αποτελέσματα ενδεχομένως χρήσεως, ενώ έχουμε αποθεματικά, έχουμε λεφτά, έχουμε καθαρή θέση και υποχρεώνετε τους πολίτες σας να αρνείσετε ενώ είχατε λεφτά. Γιατί εμείς το δάνειο των 6,5 εκατομμύριων για τους Πόδη και τον Φιλίπ το κάναμε όταν δεν είχαμε λεφτά και έπρεπε να πάρουμε μια τεράστια περιουσία το 2004. Εσείς το πήρατε όταν είχατε λεφτά. Αφού είχαμε λεφτά, γιατί επιβαρύνουμε τους πολίτες με 450.000 στο κοχρεωλήσια στο 1.800 για τον όδο φωτισμό? Άρα σημαίνει ότι και εσείς δεν αισθάνεστε ασφαλείς όσο στο παρελθόν σε αυτή την οικονομική θέση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία να παραδεχθώ ότι όπου τον πάτε τον ισολογισμό αυτόν, με όποιον Δήμο και να το συγκρίνετε, είναι ένας καλός ισολογισμός. Και δεν έκανα, καμία αντίρρηση δεν έχω. Τα μεγέθη του είναι καλά, αλλά κρινόμενος στατικά. Όχι κρινόμενος με τι ισολογισμό είχα πριν 2 χρόνια, πριν 3 χρόνια, πριν 4, τι πρόβλεψη έχω για τον επόμενο χρόνο. Εγώ ένα καμπανάκι, δεν είπα ότι είναι κακός ο ισολογισμός, αλλά ξέρετε, εάν κάποιος έχει μια κληρονομιά, του πέσει σήμερα μια κληρονομιά 1 δισεκατομμυρίου και τον επόμενο χρόνο έχει 500 εκατομμύρια και πει έχω 500 εκατομμύρια στην τράπεζα, όλοι θα του πούνε μπράβο. Και όταν μετά από άλλο ένα χρόνο έχει 100 εκατομμύρια στην τράπεζα, πάλι θα τον πούνε μπράβο. Και όταν μετά από άλλο ένα χρόνο έχει 50 εκατομμύρια στην τράπεζα, θα του πούνε πω όπου έχει 50 εκατομμύρια, είναι σε πολύ καλή θέση. Αλλά θα έχει δαπανίσει ασκόπος από το 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι τα 50 εκατομμύρια και θα λέει ότι πάλι βρίσκεται σε καλή θέση. Αυτό δεν μας λέει κανένας γιατί συνέβη. Εγώ αυτή την ερώτηση έκανα για να προβληματιστούμε για το μέλλον και τελειώνω με το εξής. Δεν κατάλαβα την παρέμβαση του κύριου Χριστάκη. Σωστά τα είπε ο κύριος Χριστάκης. Το συμπέρασμα δεν κατάλαβα. Μας είπε δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος Χριστάκης που είναι έμπειρος, ότι οι αυξήσεις των διαθεσίμων μας, η καλή μας οικονομική θέση, το 10, το 11, το 12, το 13, το 14, το 9 και ύστερα οφείλετο στην απόδοση των παρακρατημένων. Διότι εάν το κατάλαβα έτσι κάνει λάθος, εάν το κατάλαβα αλλιώς δεν κατάλαβα τι θέλει να πει. Διότι την ώρα που αποδίδονταν ας πούμε στους Δήμους και παίρνω το παράδειγμα γιατί αφορούσε όλους τους Δήμους και κλείνω, την ώρα που αποδίδονταν και έχει δίκιο 1.000.000 παρακρατούμενοι το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, το 2013, την ίδια χρονιά κατέτος φεύγαν από τα ταμεία του Δήμου 6 εκατομμύρια ευρώ από τη μείωση των επιχορηγήσεων. Διότι σας θυμίζω ότι όταν μπήκαμε στην κρίση, ο Δήμος είχε ετήσιο, μηνιαίο ΚΑΠ 1.200. Και σε λίγο το 1.200 μέσα στη δίνη των μνημονίων έγινε 550 το μήνα. Για δέστε πόσο είναι 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή μας παίρναν 6 λιγότερα, μας δίναν ένα από τους παρακρατούμενους, δηλαδή 5 λιγότερα και παρότι είχαμε 5 λιγότερα, έγινε το μεγάλο
θετικό αποτέλεσμα στα αποτελέσματα χρήσεως των ισολογισμών και στα οικονομικά διαθέσιμα του Δήμου. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν λέω ότι είναι για προβληματισμό, κύριε συνάδελφε. Ωραία. Και κάντε το μόνοι σας τον προβληματισμό. Ωραία. Δεν είμαι επιθετικός. Η σημερινή οικονομική θέση δεν την είναι βελτιούμενη. Ελπίζω να μείνει στατική. Ωραία. Και τελευταίο, κύριε Τσιάπη, 10 δεύτερα, σας ζητώ 1000 συγγνώμη. Ανησυχώ από το εξής και αυτό θα απαντήσουν οι ορκωτοί. Σήμερα έχω στα αποτελέσματα χρήσεως 4.668, θετική θέση, 4.868. Οι προβλέψεις για την εστία, είναι από ό,τι είπε ο κ. Σκούπας, είναι 2.420.000. Τα αποτελέσματα, αν ποτέ βγουν τα δικαστικά, θα είναι τουλάχιστον των 4 εκατομμυρίων. Η διαφορά μεταξύ των 2 εκατομμύριων προβλέψεις για την εστία και της δικαστικής απόφασης που θα είναι πολύ περισσότερο από τα 2.420 προβλέψεις, κατά πόσο θα επηρεάσει τα ήδη καταγραφέντα 4.868, δηλαδή αν είχα αύριο μια απόφαση δυστυχώς 4 εκατομμυρίων για την εστία, πόσο αυτή θα επηρέαζε όταν έχω πρόβλεψη μόνο για 2.400 τα αποτελέσματα χρήσεως του συγκεκριμένου ή του επόμενου ισολογισμού. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους ορκωτούς μας λογιστές, να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο. Είπατε για το δάνειο, κύριε Κουτελάκη, και εγώ θα μιλήσω παίρνοντας το μέρος ενός επιχειρηματία, όχι ενός δημοτικού συμβούλου. Οι επιχειρήσεις παίρνουν δάνεια πολλές φορές όταν δεν τα χρειάζονται. Δεν είναι σίγουρο ότι τα παίρνουν μόνο όταν δεν έχουν ρευστότητα. Πολλές φορές τα παίρνουν για επενδύσεις. Και βεβαίως αυτό δεν σηματοδοτεί ότι υπάρχει κίνδυνο στην επιχείρηση ή στο οικονομικό τους γίγνεσθε. Το δάνειο υπάρχει σε αυτόν που ξέρει να το διαχειρίζεται για να ανεβάζει έτσι, την δυναμική του μέσα στον χώρο αναπτυξιακούς και επενδυτικούς. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα. Το λόγο τώρα έχουν ο κύριος Νικόλαος Σικάς ή ο κύριος Θεόδωρος Μπομπολάκης. Όποιος από τους δύο θέλει μπορεί να τοποθετηθεί. Καλησπέρα. Από την πλευρά μας δεν έχουμε να παρατηρήσουμε κάτι. Ο ισολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις αρχές που ίσχυαν και τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα έχουν καταγραφεί όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Οι αποσβέσεις με τους συντελεστές που προβλέπει ο νόμος έχουν γίνει. Οι προβλέψεις έχουν γίνει με βάση όσα μας γνωρίζει η νομική υπηρεσία του Δήμου και έχουν γίνει με την αρχή της συντηρητικότητας. Και η παρατήρησή μας στον ισολογισμό, το πιστοποιητικό μας, ουσιαστικά είναι η ίδια με τις προηγούμενες χρονιές και αναφέρεται μόνο στα ακίνητα που δεν έχουν εμφανιστεί στα βιβλία του Δήμου, όπως σχολικά συγκροτήματα και λοιπά, γήπεδα, οικόπεδα, που αναμένουμε να έρθουν στην κυριότητα του Δήμου, ώστε να υπολογιστεί η αξία τους και θα δούμε πόσο θα επηρεαστούν μετά τα αποτελέσματα και η θέση του Δήμου. Δεν έχουμε κάτι άλλο να παρατηρήσουμε. Ευχαριστώ. Να τονίσω και κάτι άλλο, σχετικά με την υπόθεση της εστίασης Νέας Σμύρνης. Εμείς δεν κάνουμε τις προβλέψεις. Τις προβλέψεις κάνει η οικονομική υπηρεσία. Εμείς ελέγχουμε το ύψος των προβλέψεων, να δούμε αν οι προβλέψεις που γίνονται, αν καλύπτουν τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα, σχετικά με την εστία, το σύνολο των απαιτήσεων, σύμφωνα με την επιστολή του νομικού που έχει αναλάβει την υπόθεση, είναι 4.800.000 σχεδόν, λίγο παραπάνω, 4.818. Λαμβανομένου υπόψη την οικονομική κρίση που υπάρχει με την μείωση του μισθωμάτου που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, η πρόβλεψη, εμείς θεωρούμε ότι καλύπτει ως ένα ποσοστό 50%. Κάθε χρόνο γίνεται πανυπολογισμός, και σύμφωνα πάντα έτσι με την επιστολή του νομικού, του κυρίου Κρεμίδα, σε τι στάδιο βρίσκεται η δικαστική υπόθεση, τι μας αναφέρει όσον αφορά τα μισθώματα και πάνω απ' όλα ποια είναι η εκτίμησή του. Εμείς λοιπόν ακολουθούμε την επιστολή του νομικού και λέμε ότι από τα 4.800 ο Δήμος έχει σχηματίσει για τα 2.310.000. Το θεωρούμε αρκετό. Τώρα, εάν γίνει, αν τελεσυδικήσει και είναι κατά
του Δήμου η απόφαση. Τα αποτελέσματα της κρίσης, όταν θα τελεσυνδικήσει, θα επηρεαστούν κατά το υπόλοιπο. Και σύν ό,τι άλλο βγάλει το δικαστήριο, δεν θα επηρεαστεί στο σύνολο. Γιατί έχουμε επηρεάσει τα αποτελέσματά μας διαχρονικά κατά 2.410.000. Εάν η απόφαση είναι υπέρ του Δήμου, με τον αντιλογισμό που θα έχουμε από τις προλέψεις που έχουμε σχηματίσει, τα 2.310.000 θα πάνε σαν κέρδος στην καθαρή θέση. Αυτά έχουμε να πούμε εμείς. Ωραία. Έχει προσέλθει ο κύριος Νασιμπιάν και το λόγο έχει ο κύριος Κούπας για να κλείσουμε. Ελάτε κύριε. Προσέξτε αυτό, κύριε συνάδελφε. Ήθελα να προσέξετε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Μπολάκης. Δηλαδή, εάν το δικαστήριο είναι ευνοϊκό για το Δήμο, τότε η πρόβλεψη αυτή που έχει γίνει των 2.440.000 για την εστία θα γυρίσει ενεργητικό. Και το ενεργητικό μας λοιπόν δεν θα είναι πλέον 4.680.000 που είναι φέτος, αλλά θα είναι συν 2.400. Λέμε αν, έτσι, με αν όμως δεν γίνεται δουλειά. Γι' αυτό και έρχεται ο ισορροπισμός και βάζει προβλέψεις. Γι' αυτό και λέω, και το πιστεύω πράγματι, όχι μόνο το πιστεύω, αλλά το λένε και όλοι οι λογιστές. Όσο πιο αυστηρός είσαι στις προβλέψεις εναντίον σου, όσο πιο επιοικής είσαι στις προβλέψεις εναντί τρίτων, τις δικές σου εναντί τρίτων, τόσο πιο υγιή είναι τα στοιχεία. Δεν είναι όμως αυτό της ώρας, με συγχωρείτε, κανένα σχόλιο για το, από την τοποθέτηση αφορμής δοθή σας από την τοποθέτηση του κυρίου Μπομπολάκη. Επιτρέψτε μου να κλείσω τελευταίος. Ακούω πράγματι την κριτική σας, με προβληματίζει και μην νομίζετε ότι δεν προβληματίζομαι και εγώ για πάρα πολλά πράγματα. Γεγονός είναι όμως ένα πράγμα σήμερα. Είσαστε άδικοι, κύριε. Είσαστε πολύ άδικοι. Σας είπα και προηγουμένως, δεν θέλησα να το εκφράσω πιο χοντρά. Κοιτάξτε, προσπαθήστε να δείτε τους Δήμους. Όλους τους Δήμους, όσους μπορείτε να βρείτε. Τα πράγματα τη χρονιά που πέρασαν το 20 δεν ήταν μια οποιαδήποτε χρονιά. Τα πράγματα πήγαν πολύ άσχημα για αυτούς. Και θυμηθείτε μετά και κάτι άλλο. Το 20, το Μάρτι μήνα, τον Απρίλη μήνα, σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τι δεν άκουσα από εσάς. Ο θησαυροφύλακας, το θησαυροφυλάκιο, το κλειδώνει, το κουμπώνει και τι δεν διάβασα στις διάφορες ιστοσελίδες του Δήμου, αλλά και όχι μόνο. Τώρα λοιπόν, δεν μπορεί ένας να πει, δεν έχει τη γενναιότητα ένας άνθρωπος να πει, ναι ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει. Κάτι κρατήσαμε. Εκείνη η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε, κύριε Κουδελάκη, το Μάρτι μήνα, λίγο πριν πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στάθη, κράτα όσο μπορείς, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τα έσοδα. Ναι, έτσι εκτιμούσαμε τότε. Δεν ξέραμε τι θα γίνει με τα έσοδα. Σε εκείνη την κουβέντα βγήκα αληθινός όταν σου είπα, ναι, θα το κάνω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να την κάνω προσωπική τη συζήτηση, αλλά συγχωρέστε με, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν κάποιες φορές αναφέρομαι περισσότερο στον κύριο Κουτελάκη, είναι διότι γνωριζόμαστε, όπως ξέρετε, χρόνια και είμαστε απέναντι χρόνια από διαφορετικές θέσεις, με διαφορετική κριτική, τέλος πάντων. Είσαστε άδικοι, κύριοι, και αριθμητικά. Ερχόσαστε να κάνετε σύγκριση ανώμοιων πραγμάτων. Μου λέτε για τις επιχορηγήσεις και μου λέτε τι αυξήσεις είχατε το 2009. Όπως λέτε και ο Κουτελάκη, και εσείς κρατάτε την ιστορία και εγώ διαβάζω την ιστορία και μάλιστα την αριθμητική ιστορία, τη μαθηματική ιστορία του Δήμου. Το 2009, κύριε, να σας διαβάσω, το 2008 μάλλον, θα ξεκινήσω από εκεί. Τι επιχορηγήσεις, πάσης φύσεως επιχορηγήσεις, αυτά που λέμε ΚΑΠ γενικώς, πήρε ο Δήμος 15.104.000. Το 2009 πήρε 19 εκατομμύρια, έφτασε το μεγαλύτερο ποσό. 19.037.000. Αντιστοίχως, το θετικό αποτέλεσμα που φάνηκε στον ισολογισμό τότε ποιο ήταν? Ήταν 106.000 για το 9 και 6.000 για το 10. Συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Ναι, περικόπηκαν τότε, άρχισαν να περικόπτονται.
οι επιχορηγήσεις του κράτους προς την αυτοδιοίκηση και προς το Δήμο Νέας Μήνης, φυσικό ήταν. Από, τις 19, από τα 19 εκατομμύρια κατεβήκαμε στα 14,5 το 10, στα 13,840 το 11, στα 10,885 το 12 και έχουμε φτάσει στο σημερινό, το οποίο είναι περίπου 9,200. 9,200 ήταν πέρυσι στο 19 και 9,156 ήταν στο 18. Και φέτος η τακτική επιχορήγηση είναι 9,548. Και μαζί με τις επιχορηγήσεις τις έκτακτες λόγω COVID φτάσαμε περίπου στα 11.800.000 τόσο, αν το θυμάμαι καλά, κύριε. Έτσι είναι τα πράγματα. Και ξεχνάτε και κάτι άλλο, κύριε Κουτελάκη. Τι αποτέλεσμα πετύχατε, είναι ανάλογο και με τη συγκυρία την οικονομική τότε. Και η συγκυρία οικονομική τότε έλεγε, ναι μεν από το 12 και μετά 13 αρχίζουν και ελαττώνονται οι επιχορηγήσεις του κράτους, αλλά συγχρόνως, η μισθοδοσία των υπαλλήλων έχει περικοπεί κατά 35% κατά μέσο όρο και παραπάνω, αν λογαριάσεις και τα δώρα και τα επιδόματα και όλα αυτά. Άρα λοιπόν μπορούσατε να κάνετε το κουμάντο και κάνατε το κουμάντο και κρατήσατε τα πράγματα. Και εμείς φέτος αυτό το κουμάντο κάναμε. Μην ξεχνάτε ότι εδώ παρουσιαστήκατε τον Μάρτιο μήνα και μας φέρατε ένα... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω. Τέλος πάντων, μας στείλατε ένα σχέδιο το οποίο έλεγε, μίλαγε για 5 εκατομμύρια αυξήσεις. Βεβαίως και προς τιμήν σας είναι αυτό. Είχατε προβλέψει και κάποιες ελαττώσεις εξόδων. Γιατί 3,5 εκατομμύρια. Και... μειωμένα έσοδα. Τελικώς δεν είχαμε μειωμένα. 3,5 εκατομμύρια. Πάντως όλα εκείνα τα μέτρα που μας λέγατε και στα οποία είχα αντισταθεί στεναρά, επιτρέψτε μου να το επικαλούμε. Όλα εκείνα τα μέτρα, αν τα παίρναμε τότε, θα ήμασταν σε πολύ άσχημη μοίρα φέτος. Και ερχόσαστε λοιπόν και μου λέτε τι τώρα. Μιλάτε, λέτε, πήρατε πολλές επιχορηγήσεις. Ναι, πήραμε ένα 315 παραπάνω. Πήραμε. Τι έπρεπε, έδωσε το κράτος. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει το κράτος, να μην δώσει, να μην κινήσει την οικονομία. Μέσα σε αυτά πήραμε κι εμείς. Να αφήσει να καταρρεύσουν οι δομές και οι υποδομές των Δήμων. Ερχόμαστε σε ένα άλλο σημείο και λέμε, ξέρεις, τα έξοδά σας δεν ελαττώθηκαν πολύ. Όχι, κύριε, μας αδικείτε. Τα έξοδά μας ελαττώθηκαν, σας το είπα, είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι επίσημα στοιχεία. Τα έξοδά μας ελαττώθηκαν κατά 1.271.000. Και διάβασα και αναλυτικά τις κύριες πηγές μείωσης των εξόδων. 1,5 είναι, κύριε. Δεν κάναμε λοιπόν μόνο, δεν είχαμε μόνο αύξηση των εσόδων. 1,5. Λέτε, είπε κάποιος συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποιος, ότι ξέρεις ήταν και η αύξηση των τετραγωνικών, δηλαδή πήρατε περισσότερα λεφτά από τα τετραγωνικά. Σας πληροφορώ, κάνετε λάθος. Ρωτήστε τα έσοδα κάτω. Πότε άρχισε να φαίνεται αυτή η αύξηση των τετραγωνικών, τα έσοδα από την αύξηση των τετραγωνικών? Στο τέλος η αρχή. Πότε ήταν? Φέτος τον Οκτώβριο. Φέτος τον Οκτώβριο, το 21 τον Οκτώβριο, λέει ο διευθυντής, όχι εγώ. Έτσι, ο διευθυντής της οικονομικής υπηρεσίας. Πότε άρχισε να φαίνεται? Μέχρι τότε όλο το 20 τι κάναμε? Μέχρι τον Οκτώβριο του 21 τι κάναμε? Τσακωνόμουν με όλο τον κόσμο και τσακώνομαι ακόμα με τους αντιδημάρχους. Βάλε και ένα ποσό εδώ, βάλε και ένα ποσό εκεί. Και με τις υπηρεσίες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ερχόσαστε, κυρίες και κύριοι, να κάνετε μια κριτική σε μια χρονιά η οποία πήγε καλά. Εγώ θέλω να σταθώ, κύριε Κουτελάκη, στο εξής. Επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, μου έχετε πει, σας έχω πει, έχουμε μιλήσει για τα οικονομικά του Δήμου από διαφορετικές θέσεις ο καθένας πολλές φορές και μιλάμε εδώ οι δυο μας. Πάλι τα ίδια. Ερχόσαστε λοιπόν να μου κάνετε κριτική για τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε μείωση του χρηματικού υπολείπου. Συνολικά τα δύο χρόνια, 3 εκατομμύρια και κάτι, πράγματι. Τα έχουμε πει αυτά για το 18, έδωσα πλήρη στοιχεία που οφείλονταν οι μειώσεις. Πράγματι, ήταν η μείωση. Φάνηκε στον απολογισμό, φάνηκε στον ισολογισμό. Έδωσα αναλυτικά στοιχεία, επαρκή κατά την άποψή μου. Δεν τα δεχτήκατε και έχετε και ένα δίκιο να βγαίνετε και από πάνω, διότι να, κύριε, το κατέγραψε. Ο ισολογισμός το κατέγραψε. Ο απολογισμός το κατέγραψε. Τι, το αρνείσαι? Όχι.
Δεν είναι πάντα τα πράγματα, και όταν μιλάμε για αριθμούς, δεν είναι πάντα τα πράγματα γραμμικά. Και μία κριτική επί αριθμών, επί οικονομικών μεγεθών, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, ότι μπορεί να γίνεται και έτσι και λίγο διαφορετικά, ανάλογα από την οπτική με την οποία το βλέπεις. Εγώ θα μπορούσα να κάνω μία κριτική σήμερα σε αυτόν τον ισολογισμό, που είναι καλός ισολογισμός, σε αυτά τα αποτελέσματα χρήσης, τέτοια ώστε να φύγουμε από την αίθουσα και να λέμε τι είπε ο άνθρωπος αυτός. Μιλάτε, κύριε Κούμπα, ολοκληρώστε. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, θα ολοκληρώσω. Με συγχωρείτε όμως. Έτσι, γιατί ακούω διάφορα και συγχωρήστε μου λίγο και το. Ήθελα να δώσω μια απάντηση στον κύριο Λαρίση, ο οποίος κάτι είπε για τις προβλέψεις, για τις αποσβέσεις και όλα αυτά. Δεν το κατάλαβα τι είπε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να τη δώσω εγώ. Δεν θέλω να κάνω εγώ τον ειδήμονα λογιστή ή οικονομολόγο. Δεν έχω πτυχίο οικονομικής σχολής. Αριθμούς ξέρω να διαβάζω. Θα ήθελα λοιπόν εδώ από τους ορκωτούς λογιστές να εξηγήσουν τι γίνεται, γιατί οι αποσβέσεις είναι κάποια στιγμή περισσότερες από κάποια άλλη, κάποια χρονιά λιγότερες. Αν και το είπαν και το τόνισαν και το είπα και εγώ, ότι πρέπει να είναι αυστηρές οι αποσβέσεις. Και κάτι άλλο για την αιστεία, κύριοι. Για την αιστεία, σας παρακαλώ, είναι καθαρά πολιτικό θέμα. Ευχόμαστε όλοι τα πράγματα να γύρουν, η ζυγαριά να γύρει υπέρ του Δήμου. Γιατί διαφορετικά πράγματι, το χρηματικό μας υπόλοιπο που αυτή τη στιγμή ήταν, είναι 7 εκατομμύρια και κάτι, χτες, με χτεσινά στοιχεία μιλάω, τις δευτέρα στοιχεία, τόσο δεν έχει διευθυντά. 7 εκατομμύρια και κάτι το χρηματικό υπόλοιπο. Στο ταμείο έχουμε 7 εκατομμύρια και κάτι. Θα μειωθεί σημαντικά. Και οι προβλέψεις, η εστία βέβαια ζητάει 4 εκατομμύρια τόσο, όπως σας είπε και ο κύριος Μπομπολάκης. Κανείς δεν θα τις δώσει 4 εκατομμύρια τόσο. Γιατί? Γιατί ζητάει κάποια ενίκεια τα οποία από το 10, 11, 12 και μετά είχαν ελαττωθεί και ελαττώθηκαν κατά πολύ. Και αυτή μιλάει με τις παλιές τιμές. Τέλος πάντων όμως, και τα 2,5 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια να πάρει είναι πολλά λεφτά. Θα φύγουν από το αποθεματικό του Δήμου. Και εκεί πάμε σε πολιτική κριτική. Ήμουνα εκείνος, κύριε Κουτελάκη, ήμουνα εκείνος, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, που διαχρονικά από το 2005 και μετά υποστήριζα ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να μένουμε στο κτίριο αυτό. Ιδίως από το 10 και μετά, που φαινόταν ότι έχουμε ευχέρεια χώρου όλο το σχολείο να το πάμε κάπου αλλού. Υπάρχει πολιτική ευθύνη, όχι δική μας, κύριε. Όχι δική μου, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ή μάλλον υπάρχει και δική μου, διότι την τελευταία φορά που ήρθε το θέμα πριν ένα χρόνο και δύο χρόνια, δεν διαφοροποιήθηκα. Κακώς, αλλά υπάρχει εκεί πολιτική ευθύνη και δική μου. Okay, κύριε Κούμπα, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, επέτρεψε μου, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά έχουν μιλήσει, ναι, έχουν μιλήσει όλοι οι συνάδελφοι. Τα λέμε τα ίδια, τα ίδια. Διάολο, εγώ δεν θα μιλήσω λίγο παραπάνω. Ισολογισμός. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, να κάνουμε το χατήρι του Πρόεδρου. Όχι, δεν είναι χατήρι. Με συγχωρείτε. Ζητώ τη συμπάθειά σας αν μίλησα λίγο έντονα. Τα πράγματα πήγανε καλά και το ξέρετε ότι πήγανε καλά. Επειδή συνάδελφοι περνάμε στην ψηφοφορία. Εκτός από. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να κάνουμε μια διευκρίνηση ψήφου να κάνουμε. Ναι, να κάνετε, κύριε Κουτελάκη. Αν μου επιτρέπετε και για λογαριασμό της παράταξής μας. Ναι, σας ακούμε. Εμείς θεωρούμε ότι η δουλειά των υπηρεσιών του Δήμου και των ορκωτών ελεκτών και σε αυτόν τον προϋπολογισμό, όπως και σε όλους τους προϋπολογισμούς, είναι εξαιρετική και αποτυπώνουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Εμείς δεν θα ψηφίσουμε όμως αυτό τον ισολογισμό ως έκφραση διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι δεν μας αναλύεται και δεν μας καθοδηγείται στο γιατί τα τελευταία χρόνια τα οικονομικά μεγέθη του Δήμου τίνουμε μειούμενα. Με αυτή την πολιτική θέση που δεν αμφισβητεί. Προφάσεις, κύριε Μουδελάκη. Μάλιστα. Μα δεν ζητώ την κατανόησή σας. Δεν τη ζήτησα. Λέω λοιπόν, για να μην θεωρηθεί ότι αμφισβητώ τις καταγραφές των ορκωτών και των υπηρεσιών του Δήμου, γι' αυτό κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Ωραία. Συνάδελφοι, περνάμε στην ψηφοφορία. Έχουμε αρνητική ψήφο από την παράταξη του κυρίου Κουτελάκη και από τον κύριο Κιουλάνη. Ο κύριος Βρετός είναι δίπλα σας.
Κύριε Κιουλάνη. Ο κύριος Κιουλάνης με ακούει. Κύριε Πρόεδρε, να συμβιάνετε σε σύνδεσή μου. Είναι ο κύριος Βρετός δίπλα σας. Όχι, προσπαθεί να συνδεθεί μαζί σας. Άρα λοιπόν, δεν έχει καταθέσει ακόμη. Μόνο κύριε Πρόεδρε, μέχρι να αποκαταστήσει το πρόβλημα του κύριος Βρετός, να ψηφίσω κι εγώ που με πέταξε έξω. Εσείς ναι, ποιος είστε. Να συμπιάν, κύριε Πρόεδρε, να συμπιάν. Να συμπιάν. Ναι, την εισήγηση του Δημάρχου. Την εισήγηση του Δημάρχου, ναι, Πρόεδρε. Υπάρχει κάποιος από τη συμπολίτευση ο οποίος δεν ψηφίζει, για να μην πάει ένα προς ένα, δεν ψηφίζει την εισήγηση. Υπάρχει έστω και ένας. Όχι. Πάω στους συναντιπολίτες τώρα. Ο κύριος Κουτελάκης είπε όχι, η παραταξή του. Ο κύριος Κουλάνης είπε όχι προς το παρόν και τον εαυτό του, μέχρι να μπει ο κύριος Βρετός στη σύνδεση. Ο κύριος Παυλόπουλος, τι ψηφίζει? Μετά από το πολύ λιβάνι, ναι. Ψηφίζει ναι ο κύριος Παυλόπουλος. Και θα τα πούμε στο επόμενο συμβούλιο. Και φαντάζομαι, κύριε Παυλόπουλε, και η κυρία Κωνσταντινίδη και ο κύριος Μουζάλας. Ναι, Κωνσταντινίδου, ναι. Τι είναι το λιβάνι? Λέω, ανέβηκε η τιμή του λιβανιού, ανέβηκε η τιμή. Σας παρακαλώ. Το λιβάνι ανέβηκε τώρα. Επειδή μιλάμε για οικονομικά και είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης, τώρα άμα βγούμε έξω από την αγορά, έχει ανέβει, συνάδελφοι. Έχει ανέβει η τιμή του λιβανιού και πολιτικά και οικονομικά. Να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Μιλάτε πολύ και κάνετε λιγότερα από αυτά που λέτε. Λοιπόν, ο κύριος Παυλόπουλος, ναι. Η κυρία Κωνσταντινίδου, ναι. Ο κύριος Μουζάλας, ναι. Ο κύριος Καρεντινός, ναι. Ο κύριος Καρεντινός, ναι. Άρα λοιπόν, το 21ο θέμα, 21η συνεδρίαση, έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2020, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με αρνητική ψήφο της παρατάξεως. Κύριε Πρόεδρε, μας ξεχάσατε μας. Δεν είπατε. Ναι, με συγχωρείτε. Ζητώ συγγνώμη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η κυρία Αυγαία και ο κύριος Κόνιας. Εμείς καταψηφίζουμε. Το ψηφίζετε? Δεν καταψηφίζουμε, όχι. Όχι. Άρα η κυρία Αυγαία και ο κύριος Κόνιας καταψηφίζουν όχι, λοιπόν. Ο κύριος Καρεντινός είπε ναι. Ο κύριος Οικονόμου. Ο κύριος Οικονόμου, ο Γιώργος, είναι στη σύνδεση? Δεν είναι στη σύνδεση. Πώς να μιλήσει, άμα δεν είναι. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν το υπαριθμόν 21, επαναλαμβάνω, έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικών του 2020, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία με αρνητικές ψήφους της παρατάξεως του κυρίου Κουτελάκη. Ο κύριος Κιουλάνης είπε όχι, η κυρία Αυγαία και ο κύριος Κόνιας είπε όχι. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Κούπα, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, όπως και τον κύριο Γιαννιώτη και την κυρία Σωτήρχου του Οικονομικού Επιτελείου του Δήμου, καθώς επίσης και τους ορκωτούς ελεκτές λογιστές που είχαν την τιμή να μας να παρευρεθούν και να μας πούν, ο κύριος Νικόλαος Σικάς και ο κύριος Θεόδωρος Μπομπολάκης από τη Σόλα ΑΕ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Αυτή η συνεδρίαση κλείνει. 5 λεπτά θα κάνουμε διάλειμμα για να μπορέσει ο κύριος Βάρκας να μας βάλει στην επόμενη συνεδρίαση. Σε 5 λεπτά έχουμε πάλι ραντεβού. Να είστε καλά. Λίγο περισσότερο, 10 λεπτά.